Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπί της χοληψίας των Production. Την... Άστο να πάει στο διάλογο. Τι. Άστο. Η Εύη Απατσίδου και η Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Προσπάθησα. Εσύ. Τόσο καιρό βλέπουμε τη Λίλα. Και όλο η Λίλα δεν ήταν η Γουλιώνη. Η Λίλα είναι πια πάει. Τι Λίλα Γουλιώνη, τι μελ. Πάν στα θέματα ρε Μίλα και η Λίλα. Λοιπόν, γήινος και εξωγήινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Η απόσυρση του αυτοκινήτου είναι κάτι το οποίο έχει καταργηθεί. Γι' αυτό υπάρχουν η αφή Κωνσταντινίδη, η αδερφή Κωνσταντινίδη, καθώς υπάρχει η οριστική διαγραφή. Τηλεφωνείτε στο 18-133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η αδερφή Κωνσταντινίδη έχουν μεγάλη και πολυετή πείρα, η οποία θα δώσει φυσικά μια καλή τιμή και την καλύτερη, την ιδανικότητα λύση για την οριστική διαγραφή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή καλείται 18-133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Να σας πω ότι κληρώνει η εκπομπή 8 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση στα μουσικά παράλια του Αιγαίου που θα παρουσιάζουμε στο Θέατρο Βεργίνα την Παρασκευή 21 Απριλίου και ώρα 10 παρατέταρτο. Η κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο στο Καδίνο και στο Θέατρο Βεργίνα, ένα ποτό, και η διαδικασία είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Γράφετε α1, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη καζίνο ή τη λέξη Βεργίνα, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνουμε στο 54-344. 8 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση να είστε άνω των 21 για να πάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση στα μουσικά παράλια του Αιγαίου. Να πω ότι η παράσταση έχει αλυσμόνητα τραγούδια και σπουδαίους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα σας μεταφέρουν στα μικρασιατικά παράλια με το μαγευτικό ηχόχρωμα της μουσικής. Συνταξιδιώτες και συνθέτης ο τραγουδοποιός Κώστας Βαλκόνης και η γλυκιά φωνή της πολιτικής κουζίνα Τιλέκ Κος, μαζί με τους διεθνούς Μίμη Σολής και συνθέτης Μάνος Αχαλινοτόπουλος και το αηδόνι της βραδινής μουσικής τέχνης ο Χρήστος Χαλκιάς. Μουσική επιμέλεια είναι από τον Γρηγόρη Σημαδόπουλο και καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Κώστα Φαλκόνη. Έχει πλάκα. Ο Χριστάρας. Τι Χριστάρας λέω. Ο Χαλκιάς. Ποιος Χριστάρας. Για να λέει Χριστάρας θα μπεκρόπινε να κάνω. Θα νομίζω. Τι Χριστάρας. Αν είναι ο Χρήστος συγκεκριμένος, είμαστε μαζί. Ο Φαλκόνης ποιος είναι, ξέρεις. Είμαστε μαζί στα Γιώρος. Με το Φαλκόνη. Όχι, με το τραγουδάγατε τι. Με το Χαλκιά. Τι τραγούδαγε ο Χαλκιάς. Στην Αθωνιάδα σχολή. Στην Αθωνιάδα σχολή, συμμαθητές ήσασταν. Απίστευτη φωνή. Ναι. Απίστευτο μέταλλο. Ναι. Τρομερός. Αυτό που έκανε και πολύ καλός αγιογράφος. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρουν όμως ο κόσμος πολύ. Αφού δεν τραγούδαγε σκυλάδικα, να πούμε, ναι, σε κάνα κολομπουζουξίδικο τη δεκαετία του 80, αυτή... δεν έγινε πασίγνωστο. Κατάλαβε. Ναι. Σωστά μιλάς. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν είδη μουσικής τα οποία πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Τι πολλοί δεν τα γνωρίζουν, ρε κόκκινε. Πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Δεν είναι εμπορικά, ρε φίλε. Φυσικά δεν είναι εμπορικά. Δεν είναι εμπορικά. Τόσα χρόνια δεν σε άκουσα να πηγαίνει να ακούσει βούση να δει μουσική. Στα κολομπουζουξίδικα πήγαινε εκεί πέρα. Κοπάνε... Δεν ξέρει αν πήγαινα να παρακολουθήσω την μουσική. Τι να πήγαινε να ακούσει, βυζαντινή μουσική. Άντε, βγει από εδώ, ρε κάφρε. Να ακούσει βυζαντινή μουσική. Κάφρε. Γιατί να μην ακούσω, ρε φίλε. Εσύ δεν λες ότι έψανε στον Άγιο Θεράποντα. Έψανε στον Άγιο Θεράποντα γιατί κονόμε. Εσύ είχε έδινο πάντα τον Αγιώτη. Σβάν με βούτυρο αλπίνο. Για να πάρει στο σπίτι. Δεν είχα ωφέλη. Τι, ναι, δεν είχε ωφέλη. Δεν υπάρχει άνθρωπο που κάνει κάτι ανίδιο τελώ.
δεν είχε ωφέλη. Που υπάρχει κάποιο. Όλα και τα βουτήρα τα εκεί πέρα πίσω. Τα βούτυρα αλπίνο, δεν δυνατότητα. Με τα σαλάμια που τρώγατε εκεί πίσω από το ιερό, μεγάλη εβδομάδα και κοροϊδεύατε τον κόσμο εκεί πέρα. Τι κάνατε του χριστιανού. Άντε πάνε στα θέματα, Φαλκόνι. Λοιπόν, τελείωνε. Άντε. Μαζί μα η Χιουντάι Εσκιάδη Παλοδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Θα βρείτε όλα τα μοντέλα τη Χιουντάι, ετοιμοπαράδοτα και με την ευκαιρία να το οδηγήσετε, να δείτε πώ είναι και αν είναι αυτό το οποίο σα ταιριάζει. Να το οδηγήσετε, βέβαια. Οδηγήσετε, ναι. Τι είπα εγώ. Να το οδηγήσετε, βέβαια. Άμα δεν οδηγήσει άλλος... Μπορώ να μιλήσω χωρίς να με διακόψω. Πες το. Λοιπόν, με το Hyundai i20 με 10.990 ευρώ, με 5 χρόνια εγγύηση, απεριόριστα τα χιλιόμετρα στα 5 χρόνια εγγύηση, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, και όταν λέμε εντελώς δωρεάν το εννοούμε... Δεν μπορεί να το σαπίσει τα μάξι, 50.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Το πάει, εδώ πάει, εκεί είναι. Ναι. Και ωραίο, με... καλό. Περισσότερα στο 2310-596-596, στο 2310-596-690. Αυτό είναι. Λοιπόν, Champions League είχαμε χτες. Μπράβο, ναι. Να δώσω μια είδηση καταρχήν στο ξεκίνημα. Δώσε μια είδηση. Έμαθα ότι πλήρωσε, οπότε ο Ηρακλής δεν κινδυνεύει από τιμωρία. Ποιος πλήρωσε? Πληρώθηκαν τα 23.000 ευρώ. Ποιος πλήρωσε? Εδώ οι παίκτες βγήκαν και είπαν δεν πληρώθηκαν. Λέω τα 23.000 ευρώ από αυτούς που κάνανε τους μείον 6 που είχε ο Ηρακλής. Ναι. Έτσι έμαθα τώρα. Ναι. Εγώ έμαθα πριν μισή ώρα ότι πήγαν οι παίκτες του Ηρακλή στην τράπεζα και αντί για λεφτά πήραν τα τρία τους τα μαγνήτερα. Βλέπω εδώ πέρα ότι λένε. Εγώ ξέρω ότι πήγαν οι παίκτες του Ηρακλή, βγήκαν στον μπούζο εδώ πέρα και λένε και πήγαν καλά στην τράπεζα κάνανε. Να πούμε και. Και δεν πήραν φράγκο. Τότε τι λέει. Τα 23 χιλιάρικα έμαθα ότι πληρωθήκαν. Πήγε σε ένα τοκογλί που του έδωσε 23 χιλιάρικα. Δεν ξέρω που. Και εγώ άμα βγω τώρα μαζέψω 23 χιλιάρικα, στον πίτι φιτήλ τα μαζεύω σιγά. Ορίστε, βγήκαν οι παίκτες και είπαν δεν πήγε ούτε ένα ευρώ. Αφού δεν πήγε ένα ευρώ, πώ θα γίνει. Άλλο αυτό. Φταίνει οι παίκτες να το στήσουν το μάτς 3-0 εκεί πέρα και να πάρουν να παίξουν από 1000 ευρώ στο 3-0. Εγώ αν ήμουν παίκτης θα τα στήνα. Το διπλό ξέρεις τι δίνει. Της Παναγιάς στα μάτια. Το... 1-30 δίνει. 3-0 θα το στήνα. Έπανα 5 παίκτες. Θα πήγαινα, θα έλεγα το στήνουμε. Το στήνουμε. 1000 ευρώ στο προποτζήτικο. Τελειώσαμε. Άντε να πάμε πνιγεί και ο Ηρακλής και ο Παπαθανασάκης πια μας έχει απλήρωτος και ο άλλος που είναι σαν τον Δράκουλα των Καρπαθίων ο Καγιούλης. Εγώ ατόστηνα, στο λέω. Θα πιάνα τους συμπαίκτες μου, θα έλεγα το στήσω 3-0. Το κάνω. 0-3. 3-0 δεν μπορώ να το κάνω. 0-3 μπορώ να το κάνω. Κάθομαι εκεί, μου βάζουν ένα γκολ. 2 στο 90 το βάζω μόνος με 3-0. Και θα σε προσέφερε ικανοποίηση αυτό. Φυσικά. Πράγμα. Θα με προσέφερε ικανοποίηση. Θα λίγωνε το αντεράκι μου. Θα πήγαινα να έπαιρνα τα λεφτά, θα πλήρωνα τους λογαριασμούς μου, θα πλήρωνα το αυτοκίνητό μου, θα ντυνόμουν, θα άνθρωγα, θα ανέβαινε ο αιματοκρίτης μου. Τι θα περιμένω. Τους αλυταράδες που τρώνε τα λεφτά από το λαό. Και εσύ κάνεις το κομμουνιστή και. Α, το συνέστηνα μια χαρά. Όχι, το χάριζα. Πάω εγώ στην τράπεζα, με κοροϊδεύει άλλος. Α, ξαναπάω στην τράπεζα, με κοροϊδεύει. Και πήγανε, έμαθα. Πήγε, του είπε, λέει, στα ποδητήρια να του δώσει 100 ευρώ για το Πάσχα. Εγώ, άμα ήμουν τώρα, δεν σε πω κάτι. Θα έλεγα, του τραβούσα ένα βρωμόξυλο τον Καγιούλη. Του έκανα τα μάτια σαν μελιτζάνες. Να πάμε να με κοροϊδεύει εμένα, με δίνει 100 ευρώ. Θα ρίξει και εγώ Αλβανός το 1990 που ήρθα να μαζεύω ροδάκινα, να πούμε στη Βέρεια. Μπαούλο θα τον έκανα. Μπαούλο! Είναι πολύ καλά παιδιά οι παίκτες του Ηρακλή. Πολύ καλοί είναι οι αθλητές. Άμα ήταν πριν 30 χρόνια, 40, οι παίκτες που ήταν αλυταράδες και τα λοιπά, σου λέγα εγώ ότι θα τον κάνω τον Καγιούλη. Από 40 κιλά που είναι 22 κιλά θα τον κάνανε. Μπαούλο! Άδικο θα είχαν. Δεν το κάνουν όμως. Δεν το κάνουν όμως. Και αντί να τους αναδείξουμε εδώ, να πούμε μπράβο τα παιδιά, συγχαρητή παίζουν τζάμπα για την ομάδα του Ηρακλή, ούτε οι οπαδοί του Ηρακλή δεν παίζαν τζάμπα. Ούτε οι οπαδοί του Ηρακλή δεν παίζαν τζάμπα. Ναι. Άντε μπράβο. Καγιούλησε ο άλλος με τον άλλο το φιγουραζί, τον Μπέκα, το φίλο σου. Φίλος μου. Ναι, παφ πουφ τα τσιγάρα, ήρθε εδώ και το έπαιζε και πλούσιος. Άμα το γύριζε ανάποδα, δύο λάκτα δεν απέφτανε από το παντελόνι του. Κάνουνε τους παράγοντες. Και ο άλλος ο Παπαθανασάκης. Ο Καναδές Γοδολάριο. Πάμε παρακάτω, άιτε. Δεν πληρώθηκαν οι παίκτες. Κάνεις τον κομμουνιστή, αλλά δεν φωνάζεις να πούμε. Τον κάνω. Τον κάνεις. Okay. Χριστιανό Κουμούνας είσαι. Θες, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Ναι, ναι, καλά, αλλάξαν πολύ τα πράγματα. Και μπερδεύεσαι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Τι θα γίνει, θα ακούω τα πράγματα. Κάποτε θεωρούταν δεδομένο. Ότι. Το ότι κάποιος εργάζεται και γι' αυτό πληρώνεται. Ναι, παλικάρι μου. Τώρα κάποιος βρίσκει ένα φίλο του και λέει τι κάνεις, καλά είμαι. Καλά είμαι. Λοιπόν. Πώς πάει, ελεύθερος παντρεμένο, αν έχει βρεθεί χρόνια. Εγώ. Ρωτάει, δουλεύεις. Ναι. Απαντάει, δουλεύω ή δεν δουλεύω. Αν δουλεύει, ρωτάει μετά, πληρώνεσαι. Ωραία, τα ξέρουμε αυτά. Αυτό το πράγμα, αν το έλεγε σε κάποιον πριν από 10 χρόνια. Όχι παραπάνω. Λέει, ρε φίλ, τι είναι αυτά που μου λες κινέζικα. Λοιπόν,
Λάθος είμαι. Θα του την έστεινα. Όχι, δεν είσαι λάθος. Μην με κάνεις 80 ερωτήσεις. Λάθος είμαι. Δεν απαντάς. Λάθος είμαι. Όταν σε ρωτάνε κάτι. Άμα το στήσουν θα φταίνε. Για μένα θα φταίνε. Θα φταίνε. Δεν μπορώ να του κατηγορήσω. Πάντω τα είσαι εσύ, ρε. Δεν μπορώ να του κατηγορήσω. Α, δεν μπορώ να του κατηγορήσω. Δεν κατηγορώ κανέναν. Παρακάτω, άλλα θέματα. Λέγε. Άλλα θέματα. Ναι. Κάνω εγώ 0-4. Ξέρεις τι ώρα που θα τα πάρω τα λεφτά. Α πάει μετά ο Καγιούλης και ο Παπαθανασάκης, πάει ο Ηρακλής να παίζει με τον Ανδρώνη, γάμα εθνική. Άιντε. Άιντε, μάθατε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Κουβαρντάδες. Ήρθε ένα Σαββίδης μόνο πληρώνει. Άπλας. Εγώ άμα κάνω τον παράγοντα κόκκινο και δεν πληρώσω, να με πεις ότι δεν πληρώνω. Κάνω τον παράγοντα εγώ. Άπλας δεν είμαι, αλλά στις εναλλαγές μου είμαι εντάξει. Άλλοι δεν είναι. Πες ποιοι δεν είναι. Τι ποιοι δεν είναι. Να πεις ποιοι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είσαι παταξής. Να πεις ποιοι. Αν δεν είναι. Αν τα θέματα ράτε τέλειωνε. Ποιοι δεν είναι. Αντί να τον πιάσει εδώ από το του κολλήσει τον τοίχο, θα δώσει κάνα δύο κουτουλίδια να πούμε. Που ήρθε εδώ πέρα, καφέδες τον κερνούσε. Με τον άλλο τον Μπέκα. Με τον άλλο τον Μπέκα. Παφ, πουφ τα τσιγάρα εκεί πέρα. Φλωμώσατε όλο το κτίριο με μου τα τσιγάρα. Μου έδωσε το χέρι και το λέω δεν κάνω χειραψίες. Άστα, ναι. Και το λέω μια ερώτηση τώρα. Σου κάνω και μου λέει κανένα πρόβλημα. Άστα, ρε, και το ρώτησα, θα την πάρει την αδειοδότηση. Ναι. Και τι σου είπε, ναι, θα την πάρω. Και μετά τον κέρασε καφέ. Δεν κέρασε καφέ. Ύστερα ήρθε από πάνω μου το χιόνι. Και ύστερα, άσε κόκκινε, άσε. Σαν Ηρακλειδέας απέτυχες. Πάμε άλλα. Τι άλλα έκανα. Απέτυχες σαν Ηρακλειδέας. Από σένα τον το λες. Έπρεπε να τον κλειδώσεις εδώ πέρα. Τιμή μου. Ναι, δηλαδή τιμή μου. Εδώ πέρα από εκεί πέρα, ρε. Τιμή μου να το λες ο Βλάξ. Κυνηγάει όλος 8 μήνες τον Καγιούλη, ο Ολλανδός. Κύριε Καγιούλη! Κύριε Καγιούλη! Τα λιώσατε! Ο τόγα! Τόγα! 8 μήνες. Τόγα! Άιντε, μου φαδόρι, πάμε. Θέματα άλλα. Τόγα, τόγα, τόγα! Τι έγινε, καλά. Σε πιάνει ώρες, ώρες. Με πιάνει ώρες, ώρες, με πιάνει μέρες, μέρες. Ασύλληπτη. Λοιπόν, τα είδες τα παιχνίδια του Champions League χθες. Πόσα παιχνίδια να δω, εγώ και ένα είδα. Δύο γίνανε. Δεν μπορώ να δω δύο παιχνίδια μαζί. 0-0 έληξε η Μπαρσελόνα, ρε. Σου είπα, εγώ θα βάλω. Σου είπα. Θα βάλω ναι. Ψιλοτάκουνες γόβες αν φάει 3 γκολ και 4. Πού αντισέβηκε το νούμερο. Έχει, μαγαζί έχει. Εντάξει. Έχεις πείραση από αυτά τα πράγματα, ναι, ναι. Ξέρεις. Εσύ στο Άγιον Όρος δεν είχες πείρα. Λοιπόν, στο Άγιον Όρος δεν φοράγατε. Στην Αθωνιάδα δεν φοράγατε τα κούνια εσείς. Όχι, δεν φοράγατε. Τι είπα, σκαρπίνια φοράγατε. Αθλητικά παπούσια. Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όπως βλέπεις, 0-0 έληξε το παιχνίδι. Εντάξει. Γιατί έληξε 0-0. Να κάνεις ανάλυση. Τι. Γιατί ο Αλέγκρι δεν έκανε αυτό που έκανε ο προπονητής Παρίσι Ζερμέν. Τι έκανε ο προπονητής Παρίσι Ζερμέν. Ο ένας έπαιξε παθητική άμυνα πίσω. Ναι. Και ο άλλος έπαιξε ενεργητική άμυνα πιέζοντας ψηλά. Μάλιστα. Έβλεπε το πρόβλημα της Μπαρσελόνα. Ναι. Και πέραν τούτου, η Μπαρσελόνα έκανε τελικές. Και αρκετές τελικές. Mm. Αλλά όλες. Ποιος τις έκανε όμως. Εδώ είναι το θέμα. Ποιος αυτό έκανε τις τελικές. Μπράβο. Σωστό. Ποιος. Σωστό αυτό. Ποιοι κάναν τις τελικές. Έκανε ο Ράκητης. Ο Ράκητζής. Ναι. Ο Ράκητης. Παρακάτω, ναι. Ο Ινιέστα, ο οποίος δεν υπήρχε στο παιχνίδι. Παρακάτω, ναι. Λοιπόν. Ο μπάκο δεξής έκανε μία. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι περιόρισε. Καταρχήν ο Σουάρες δεν τον είδαμε ποτέ. Μάλιστα. Πώς θα το εξαφανίσει. Τον πιάναν δύο. Καλύτερο παίκτη Μπαρσελόνα. Το Μέση δύο. Καλύτερο παίκτη Μπαρσελόνα με διαφορά ναι. Ήταν ο Νεϊμάρ. Ο οποίο ήταν αϊκίνητο. Ναι. Αλλά δεν. Διαφωνεί με αυτό. Όχι. Ο οποίο αν είχε βοήθεια. Ναι. Είτε από το Μέση είτε από το Σουάρες, ίσω κάποιο γκολ να το πετύχει. Ότι τι τελικέ τι κάνανε το 80%. Όχι ο Σουάρες, όχι ο Μέση και όχι ο. Πώ το λένε ο Νεϊμάρ. Τι σου λέει αυτό. Τι μου λέει αυτό. Τι σου λέει αυτό. Ότι διάβασε πολύ καλά το παιχνίδι. Όχι ρε, σε, άστα. Αυτό το οποίο σου έχω επισημάνει. Τι σου είπα, σου είπα. Τι λέει αυτό. Το οποίο σου έχω επισημάνει. Τι λέει αυτό. Λέει ότι όπως είπες εχθές, τα χαφ της Μπαρσελόνα έχουν σοβαρότατο πρόβλημα και αναγκάζει την μπροστά γραμμή η τριάδα να παίρνει μέτρα πίσω για να δημιουργήσει. Δηλαδή, κάποτε η Μπαρσελόνα όταν έπινε και τις πορτοκαλάδες τις καλές, τις έπνιγε. Τώρα δεν πίνει πορτοκαλάδες. Τελείωσε, ξεφούσκωσε. Κρέμασε το σηκώτη. Κατάλαβες. Κρέμασε το σηκώτη. Δεν κάνει ο Ινιέστα πίεση ψηλά να κλέψει. Δεν κάνει ο Ρακίτζης. Ωραία. Δεν κλέβει για να τη δώσει στο Μέση, στη γραμμή της περιοχής, δύο μέτρα πίσω. Ή να τον βγάλει ένας με έναν. Ναι, με έναν. Δεν μπορεί. Δεν έχει. Ναι, ισχύει. Είναι λοιπόν. Και ο Μέση πεσμένος. 30 χρόνων, 31. Και αυτός οι πορτοκαλάδες που ήπιε πολλές. Και οι λεμονάδες και οι βυσσινάδες. Έφυγε το ανθρακικό. Έφυγε το ανθρακικό. Έτσι. Θα κάνουμε. Πώς. Δεν προλάβα να τελειώσω. Μάλιστα. Λοιπόν, σου είχα πει ότι. Μούπες. Επάσε, ναι, εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι. Είναι εύκολο. Όταν σε σταματάω. Ναι. Όταν πάντα κάνει ανάλυση, εκνευρίζει. Ναι. Ό,τι σε διακόπτω. Μη. Ωραία. Μου είπε πάλι. Τι. Λέγε εσύ. Εσύ με είπε. Να σε κάνω εγώ ό,τι κάνει εσύ. Ναι. Ξεκίνα, λέει. Μου είπε. Σου είπα. Τι μου είπε. Ό,τι σου είπα. Ό,τι θα μου έλεγε.
Αυτό το σου είπα, σου είπα. Τι μου είπε. Έχει μια μπουρδα να κολλά σε κάτι. Ναι, κόλλησε να τα πάει. Έχει φάει κόλπο. Μπορεί να ξεκολλήσει. Θα δεν χρόνο. Έχει γοητεία. Θα έρθει ο χρόνο. Να βρίσκει κάτι καινούριο. Θα βρω κάποια στιγμή, ναι. Να πω ότι δεν το έχει. Ναι. Το έχει. Άντε. Όταν επαναλαμβάνει, γίνεται ναι. Κουραστικό. Κονόμησε να βρει το στίχημα. Πώ να κονομήσω. 4 με 6 γκολ. Όχι, ρε, 7 συνέπαιξε. Α, 7 συνέπαιξε. 7 συν. Ναι. Καταρχήν σου είπα ότι 3 γκολ δεν μπαίνουν ποτέ. Ναι, ο άλλο λέει ασούμε, ρε φίλε. Μια ζωή, τι να το κάνω. Ο Τσαλάν λέει ασούμε. Θα παρεξηγήσω εγώ τώρα το ασούμε. Τι να κάνω. Πάμε, πάμε. Στη ροή του λόγου. Λέγε. Θε να σε βρω σε ένα πόσα πράγματα. Αυτό θέλω να με βρει. Να με βρει. Να σε βρω. Να με βρει. Θα σε σκίσω. Να με σκίσει. Θα σε φέρω και το Μισελ για να με φέρει και το Μισελ. Και, το Μισελ. Και τον καλό γερο στο Άγιον Όρος που γεννήθηκε. Εκείνο το Μουσάτο. Εκείνο το Μουσάτο. Το διαμαρτυρόμενο. Το διαμαρτυρόμενο. Που διαμαρτυρόμενο. Ναι, ναι. Λοιπόν. 0-0 το παιχνίδι. Το θα μπορούσαν να μπουν γκολ. Θα μπορούσαν να φάει κιόλα. Από συγκυρία δεν μπήκαν γκολ. Δεν μπήκαν τα 7 γκολ που περίμενα στην Μονακό. Εντάξει, παιδί μου κοντά ήσουν. Δεν υπάρχει κοντά και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί δεν μπήκαν. Το να κερδίσει η Μονακό ήταν κάτι το οποίο δεν μου προκάλεσε καμία έκπληξη. Μάλιστα. Η Μονακό έχει την, ή την πρώτη ή τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι. Για να καταλάβει, μετά από 32 αγώνες στο πρωτάθλημα, ναι. Έχει 90 γκολ στο πρωτάθλημα. Η Μονακό. 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Μάλιστα. Και στην Ευρώπη έχει εξαιρετική παραγωγικότητα. Και γι' αυτό ήταν ο πρώτος λόγος που το έδινα. Συν το ότι η Ντόρτμουντ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια είχε τουλάχιστον 2 γκολ. Μάλιστα. Κάθομαι και λέω 3 και 2, 5, αλλά 2 δεν είναι τίποτα. Και το έπαιξε. Φυσικά, ρε φίλε. Και το έχασε. Εννοείται. Εντάξει. Αν η Ντόρτμουντ ναι. ήταν καλύτερη και δεν αναγκαζόταν ο Τούχελ να κάνει το πρώτο 20 λεπτό αλλαγή και ή το διάβαζε καλύτερα το παιχνίδι ή οι παίκτες του ανταποκρινόταν καλύτερα σε αυτό. Άσε το παιχνίδι. Ήταν, ρε. Άστα. Λοιπόν, αν. Θα ήταν καλύτερα. Θα ήταν. Δυστυχώς δεν μας δυστυχώς δεν σε βγήκε. Αλλά χάσαμε 12 φράγκα, δεν χάσαμε ένα 50. Ωραία. Διαβάζω ένα από τα καλύτερα μηνύματα που έχουν έρθει ποτέ, όχι γιατί αφορά εμάς. Για πες, παλικάρι μου. Γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Για πες μου. Ο τρόπος που το στέλνει ένας φίλος. Ναι. Πρώτα ένα μήνυμα να γελάσεις με την ψυχή σου. Μάλιστα. Είναι έξυπνο για σένα. Άντε, για ραπ, έστω ότι στείλουν το παιχνίδι. Ναι. Τα 1000 ευρώ που θα τα βρουν. Σωστό. Για να τα πούμε. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Πριν λίγες μέρες έφυγε ένας παππούς 82 ετών, φανατικός οπαδός του Άρη. Αλλά και φανατικός ακροατής σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις τελευταίες του μέρες τον κάνατε να γελάει και να ξεχνάει τον πόνο του. Καλή συνέχεια. Πάει ο παππούς. Αυτό κρατάς. Ή πάει. Ρε φίλε, ο άνθρωπος διασκέδαζε. Μέσα στον πόνο του χαμογελούσε. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Άρα να πεθαίνεις και να γελάς. Κάτι έκανες δρεγουρούνι στη ζωή σου. Κάτι έκανες δρεγουρούνι. Όταν δεν ξέρει να κάνει κάτι. Όταν νιώθει αμήχανα και μπερδεύεται αρκεί. Το δάχτυλο φωτίζει ή το κεφάλι ανάβει. Μας ακούει 80 χρόνων άνθρωποι, ρε κόκκινε. Για ποιο λόγο να σε ακούσει ένας 80χρονος δρεγουρούνι εσένα. Τι έχει να κερδίσει δηλαδή ένας 80χρονος να ακούει τις παπαγιές σου κάθε μεσημέρι. Λυπάμαι. Ναι, δηλαδή, λυπάμαι για ποιο λόγο να σε ακούσει. Που πες με ένα τόσα λόγο. Χρόνια σε αυτό το πλανήτη ναι, ρε κόκκινε. Δεν κατάλαβες ποτέ ναι. ενώ έχεις καταλάβει ένα σώρο πράγματα. Έχει κάποιες λεπτομέρειες ναι. που δεν τις καταλαβαίνεις. Δεν τις καταλαβαίνω. Είσαι απίστευτος. Ναι, είμαι απίστευτος. Λείπει από αυτόν τον κόσμο ο καλύτερος μου φίλος απέναντί σου. Λείπει. Ο καλύτερος μου σύμμαχος. Ο Μηταράς. Να τον παίρνω τηλέφωνο και να σε περιλαβαίνει. Πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Γιατί άμα κολλήσεις είσαι χειρότερος από μένα. Το πιο ωραίο που το έχει πει ο πατέρας μου τον κόκκινο, ξέρεις ποιο είναι. Πάει μια μέρα, τον βρίσκει ο κόκκινος και το λέει. Κεράκι! Τι είναι ρε κόκκινο, του λέει. Βγήκαμε πρώτη θέμα γραμματικότητα. Κάθεται 5 δευτερόλεπτα, το κοιτάει υποτιμητικά τον κόκκινο και ξέρει τι το λέει. Φαντάσου τι μαλάκι είναι η δεύτερη. Να φαντάσου λέει, τι είναι η δεύτερη λέει από πίσω. Τι κόκκινο λέει με πρόδωμα λέει. Τι ας σε κάνει. Πότε σε έχουν πρόδωμα. Με πρόδωμα λέει. Είπα εγώ και πράγμα για τον Μητάρα. Πάρε βλάκα με πατέντα. Λοιπόν. Αν πεινάσαι, καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στον κόσμο του Delivaras.gr, το ελληνικό online delivery. Μόνο στο Delivaras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές, το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπείτε στο Delivaras.gr και βρείτε όλες, μα όλες τις προσφορές. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μαζί με το Mediterranean Cosmos γιορτάζουμε το Πάσχα με την πιο ανοιξιάτικη διάθεση. Έως 22 Απριλίου, το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο δημιουργεί την πιο εορταστική ατμόσφαιρα με πολλές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσετε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλο τον Απρίλιο πάρε και σήμερος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά. Και την Κυριακή Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις 3 το μεσημέρι. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές. Θάλασσα. GPS και βυθώματο εχείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις ΙΚΕΣ. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Νο, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο. Στρασιά τέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά και καλομαθημένα. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Αλφα Ρωμαίο, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook. Αλφα Ρωμαίο Σέρβις Κουμαντζιάς. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο upi.gr. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr.
Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπε έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μην βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Άκου μπούστερ. Πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά Αμίνωτον και στην Κροπέλ τη Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα Αμίνωτον και στην Κροπέλ από την Αγκριπρό. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.au. Αγκριπρό. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Έρχεται στο σπίτι σας, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, οτιδήποτε ασφαλείας, εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 ή πάτε εκεί προκειμένου να φτιάξετε κλειδιά τύπου Immobilizer στην Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο του κλειδαρά μας, 85-27-27. Έφερε και τρίποδα. Για τους φίλους ακροατές. Ναι. Έχουμε 8 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση στα μουσικά παρέλα του Αιγαίου. Πού είναι αυτό? Για το θέατρο Βεργίνα στο Ρίτσι Καζίνο. Στο καζίνο είναι. Γράφεται Α1 κενό, τη λέξη Βεργίνα, το ονοματεπώνυμό και το στέλνω στο 54-344. Έχουμε κίνηση, Γρηγόρη μου. Στο τέλος της εκπομπής θα δω τώρα. Γιατί άμα έχεις καμιά μπύρα Βεργίνα, θα γινόταν τη Βεργίνα. Έχει και ποτό. Ναι, α, έχει και ποτό. Έχει και ποτό. Έχει και ποτό. Ωραία. Στραγάλι, ωραίο έχει εκεί. Έχω πάει εγώ μια φορά. Έχει φουντούκια ωραία. Mm. Τα φρέσκα αυτά τα. Πώς τα λένε, ρε παιδί μου. Ξέρεις καμιά φορά από τις λεπτομέρειες κρίνεις. Άμα πας ένα και δεις ποτό ωραίο και φουντούκια, ας πούμε, φρέσκο, τελείωσε. Αν πας σε κάνα μαγαζί και έχει μπαγιατίλα, βρωμερή τουαλέτα κτλ., λες δεν πάω. Και είναι ωραία. Θα πας. Θα τη δούμε την παράσταση μαζί. Γουστάρεις να δεις τα παράλια του Αιγαίου. Εγώ θα πάω, ρε φίλε. Να πας, Γρηγόρη μου. Για άλλο λόγο θα πάω. Γιατί θα πας, Γρηγόρη μου? Εγώ θα πάρω το Ζεράρ Ντεπαρτιέ και θα πάω. Το Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Ποιον λέει Ζεράρ Ντεπαρτιέ? Εγώ ποιο λέω Ζεράρ Ντεπαρτιέ? Το φίλο του Καλατζίδη. Στο Γιώργο το Γιακουμπί. Γιατί ο Χαλκιάς είναι αυτός που υποψιαζόμουν. Ναι, θα πάτε να ακούσετε βυζαντινή μουσική στο καζίνο. Βεβαίως. Λοιπόν, άλφα μία ένα κενό. Στο καζίνο θα έχει βυζαντινή μουσική. Βεργίνο, όχι ρε. Τι θα έχει? Με μπέρδεψες τώρα. Με έχεις μπερδέψει. Είναι τι? Άλλου είδους μυσική. Μυσική. Μουσική. Α, μουσική. Μουσική. Άλλου είδους μουσική. Άλλου είδους. Εντάξει. Ναι. Είναι τραγούδια. Ναι. Κωνσταντινοπολίτικα, ακριβώς. Και ο Νταλάρας αυτά που τραγούδισε. Η Σμύρνη μάνα καίγεται. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, ε. Και το Πασόκ από πίσω τον τάιζε τον Νταλάρα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Κομμουνιστή δηλώνει. Ναι, καλά κάνει και δηλώνει. Ό,τι θέλει κάνει. Γιατί? Καλά, έτσι. Σε πειράζει εσένα. Και εσύ δηλώνει χριστιανό και εσύ δηλώνει κομμουνιστή, αλλά. Δεν δήλωσε ποτέ. Άμα φάνε τα λεφτά από τον Κατσιαμπή. Ακοματίκ. Οι μάκηδε και οι τάκηδε. Ακοματίκ. Ακοματίκ είσαι. Ακοματίκ. Γουρουνιματίκ είσαι. Λοιπόν, ναι. Η Πειθαρχική Επιτροπή τη ΕΠΟ είναι οριστικό, ναι, ότι θα κινηθεί για το θέμα τη υπόθεση. Όχι μόνο εισαγγελέα. Ναι. Για το αν πρέπει να αφαιρεθούν. Βαθμοί από τον Ολυμπιακό. Και βαθμοί να αφαιρεθούν από τον Ολυμπιακό, να αφαιρεθούν. Ο Πάκ θα κερδίσει την Πλατανιά. Τι ο Παράσχος θέλει να του φάει λάχανο εκεί πέρα. Γιατί να θέλει. Γιατί να θέλει. Ναι. Γιατί τον έδιωξε ο Αγοράκης ο Ευρωβουλευτής, σαν ναύτη να πούμε. Και δεν λοιπόν... Και θέλει να του πάρει εκδίκηση. Όπου θέλει να του βρει, θέλει να του κερδίσει. Λοιπόν. Δεν το ξέρει αυτό, ότι ο Παράσχος είναι αντιπαοκτσής. Αντιπαοκτσής. Ναι, αντιπαοκτσής. Δεν το γνωρίζει. Δεν το ξέρει. Τι κάνει αυτή τη γη, δηλαδή, τι ξέρει. Δηλαδή, αν τι δεν δηλαδή. Ξέρει κάποιο. Μια λεπτομέρεια τόσο σημαντική. Λεπτομέρεια είναι. Λεπτομέρεια. Δεν ξέρεις το μίσος του Παράσχου για τον ΠΑΟ και για τη δίκη και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποθυμένα και άνθρωποι ναι, οι οποίοι δεν έχουν. Αλλά αυτό παίζει ρόλο στο παιχνίδι. Σαφέστατα. Αυτό λέω εγώ.
Το ξέρει αυτό. Αλλά δεν είναι δεδομένο αυτό που λε. Δεν είναι δεδομένο ότι θα κερδίσει ο Πλατανιάς ή θα φέρει ισοπαλία. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα κάτσει να χάσει. Αυτό λέω. Στο θέμα των δημοσίων σχέσεων, ο Πλατανιάς δεν θα κάτσει να χάσει από τον ΠΑΟΚ. Να μην αυτό λέω. Ναι, θα παίξει τα ίσια. Ναι. Και λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι και 6 βαθμού να χάσει ο Ολυμπιακός, πρέπει να περάσω εγώ από τον Πλατανιά. Θα περάσω. Δεν πουλάμε ελπίδες αυτή τη στιγμή. Λέω κάτι το οποίο ναι. Καταγράφεται. Μπράβο. Δεν πουλάς ελπίδες, αλλά πουλάς. Αφού είναι είδηση. Ακούνε οι παοξίδες τώρα και χαίρονται ότι μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός μείον 6 βαθμούς. Πάνε στα καφενεία, ρωτάει ένας τον άλλον. Δεν περιμένω σε καμία των περιπτώσεων να τιμωρηθεί με μείον 6 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Το είπα από την πρώτη στιγμή, το λέω και τώρα. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Γιατί να αλλάξω γνώμη. Τελείωσε. Αλλά πουλάς την ελπίδα στον παοξί για να αρχίσει να ασχολείται. Πώς πουλάω ελπίδα, ρε. Κάθε μέρα. Θα φάει μείον 3, θα βγει με μείον 6 κτλ. Εγώ πουλάω ελπίδες, εσύ πουλάς τέτοια απελπισία. Ναι. Εσύ ποντάρεις την απελπισία του άλλου ναι. και στον μηδενισμό ναι. και εγώ ποντάρω στην αισιοδοξία και στην πώληση ελπίδων. Τι, ποιος, και ποιος, δύο πολιτές είμαστε. Ποιος, εκ διαμέτρου αντίθετα. Ποιος είναι καλύτερος πολιτής τώρα, αυτός που πουλάει το λογικό ή αυτός που πουλάει τις φανφάρες. Ρε φίλε. Ρε ποιητή φανφάρα. Άσε να μας κρίνουν οι πελάτες. Θα μας κρίνουν. Γιατί θες να κρίνεις. Θα μας κρίνουν οι πελάτες. Άλλη η πώληση δική σου, άλλη η πώληση ναι, δικιά μου. Ναι. Είσαι πολιτής. Γιατί ψάχνουν να βρει δηλαδή το αν. Κοίτα μούτρα πολιτή. Θα το βάλει σε αμάξι αυτό να πουλήσει προϊόν. Τι θα μπορούσε να πουλήσει εσύ. Πατάτες. Πατάτες σίγουρα θα μπορούσε να πουλήσει. Πάκριον καϊπάδα. Ευρωκοπίου. Θα κάνω χωράφι και στη μηχανιά. Ευρωκοπίου θα λέει ψέματα. Ωραίες πατάτες. Αυτά είναι δικά σου ναι. συμπλέγματα. Mm. Να λες ψέματα και να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Άλλα θέματα η ομαδούλα σου έχει τίποτα. Η ομαδούλα μου. Οι παίκτες δεν πληρώθηκαν. Ποια είναι η ομαδούλα. Η ομαδούλα σου είναι αυτή η μικρή ομάδα της πόλης. Η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη λέγεται Ηρακλής. Ναι, ναι, ναι. Φύγαμε από τον Ηρακλή. Πάμε σε άλλη ομάδα. Για τον Άρη θα πούμε δύο κουβέντες. Για τον Άρη. Ναι. Να πεις το φίλο. Άλλη μικρή ομάδα. Για ρωτά λίγο το φίλο σου. Φάκελο. Θα καταθέσει για αδειοδότηση. Ποιος είναι ο φίλος μου. Ο φίλος. Αυτός με την κίτρινη Πόρση. Ξέρεις. Ο Χαρυπίδης είναι φίλος μου. Ναι. Βάφτισε τον όπως θες. Με την κίτρινη Πόρση. Ναι. Ναι. Αν θα καταθέσει. Γιατί τι... μου τη λέει πολύ άσχημα. Ναι. Τρεις νίκες θα κάνει η Βέρεια. Ναι. Ο Άρης θα ανεβεί τρένο. Ναι. Τρίτος ο Άρης. Θα πέσει η Λάρισα και ο Ηρακλής. Ναι. Λέω ρε εσύ. Τι έγινε κύριε Χαρυπίδη. Ναι. Φάκελο ο Άρης μπορεί να καταθέσει. Ναι. Καλή ερώτηση του κάνεις. Θα μας απαντήσει. Θα μας απαντήσει κάποια στιγμή. Πρώτα. Ούτε θίγω κάποιον, όχι. Ούτε προσβάλλω. Για το Σκόρδα έμαθες ότι θέλει να ανακατέψει τη μούρη του πάλι στον Άρη. Δεν ασχολούμαι. Όχι, όχι, δεν ασχολείσαι. Το ρεπορτάζ ασχολείται. Δεν με νοιάζει αν ασχολείσαι. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Ναι. Μάθε το λοιπόν. Καλά κάνεις και το λες. Μάθε το λοιπόν αυτό. Αλλά θεωρώ ότι οτιδήποτε τοξικό, τοξικό έχει περάσει από το παρελθόν, ναι, ναι. καλό είναι να είναι από μακριά ναι. και αγαπημένα. Oh, man. Ναι. Τώρα δηλαδή από το παρελθόν ο Άρης παράγοντες δεν έχει στην ομάδα μέσα, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι ναι. είχαν μια παρουσία ναι. πιθανόν. Εδώ άλλος βγάζει εφημερίδα που ήταν στο παρελθόν. Γιατί να μην έρθει, ας πούμε, ο κ. Σκόρδας από το παρελθόν. Ο άλλος βγάζει οπαδική εφημερίδα για τον Άρη που ήταν αναμειγμένος. Αν πιστεύει ότι θα πουλήσει. Σαν διοικούντας. Δεν είπαμε ότι έκανε κακό, αλλά στα χρέη του Άρη μέσα ήταν. Αν πιστεύει ότι ναι. θα πουλήσει με αυτό το πράγμα, στο κάτω. Γιατί να μην πουλήσει. Από εκεί και πέρα κρίνονται και αυτοί οι οποίοι θα το στηρίξουν. Μάλιστα. Θα τον αγοράσουν. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Όχι, δεν αν εγώ ξέρω ότι εσύ. Είσαι βουτυγμένος στο βούρκο. Βούρκο. Ναι. ναι. Τη αμαρτία, πες το όπως ναι, ναι, ναι. Αλλά σου κάνω τη δουλειά όμως. Και σε στηρίζω. Άμα σου κάνω τη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά που μπορεί να μου κάνεις. Ο Σκόρδας. Δηλαδή να μου πουλάς οπαδική εφημερίδα. Όχι άλλο λέω. Δηλαδή ικανοποιείς το εγώ μου. Ο Σκόρδας. Ο Σκόρδας ναι. θέλει να ανακατευτεί με τον Άρη. Ναι. Ξανά πάλι. Ο Σκόρδας δεν έχει καμία δουλειά να ανακατευτεί με τον Άρη. Δεν ξέρω, ρε, γιατί επί ημερών του ο Άρης καταστράφηκε. Ναι. Δηλαδή, ο Πόπης που επί ημερών του Άρης καταστράφηκε και ήταν παράγοντας ο Άρης. Καμία σχέση. Ο Έλληνας. Και βγάζει εφημερίδα. Καμία σχέση. Να, πούμε, να μην αγοράσουμε την εφημερίδα. Ούτε του μία Πόπη, σχέση. Η ευθύνη του ενός. Γιατί. Με το, ο Πόπης είχε δικαίωμα υπογραφής. Διώκεται. Έβλεπε τι γινόταν. Μισό λεπτό. Διώκεται. Α, όχι, όχι, δεν είχε υπογραφή. Αν δεν είχε δικαίωμα υπογραφής, αυτό θα παράγοντα σύντομα. Την υπογραφή α, του. Α, μάλιστα. Γιατί άλλο ξέρεις τι ναι. να ακούς και τι να βλέπεις. Γιατί μπορεί να σου λέει ο άλλος. Λεφτά υπάρχουν. Το ουσιαστικό ή το τυπικό. Ρε φίλε, μπορεί να ήταν εκεί και να μην ήταν. Ναι. Κατανοητό. Μάλιστα. Όπως και μπορεί κάποιος να ήταν, υπέγραφε ναι, ναι. και να μην ήταν. Μπράβο, σωστό. Εντάξει. Ναι. Θα πρέπει κανείς, αυτό που λέει όλος το λαό, το πουλί του και την υπογραφή άρα, του, να προσέχει που το βάζει. Άρα ο άλλος, ο Κουρούμπαγλας, ο Ματθαίου, που υπέγραφε κι αυτός, κι αυτός κατά κάποιο τρόπο. Ξέρουμε όμως, ξέρουμε ναι. όμως ναι, ναι. ότι ήταν ναι. άλλη μια κίνηση ναι. και άλλη άλλη. Ναι. Τι άλλη μια κίνηση, την ευαίωση υπογραφές. Έβαζε υπογραφές, λοιπόν, αλλά ποια και... ήταν τα χρέη επί ημερών του, ναι, ναι. τι υπέγραψε και ποια ήταν τα χρέη επί Σκόρδα. Πάμε μακριά τη βαλίδα. Ο ένας ο Σκόρδας, καταστράφηκε οικονομικά, ο ένας καταστράφηκε οικονομικά ναι, και ναι. ο άλλος τι έκανε. Τι έκανε, δεν καταστράφηκε ο άλλος. Καταστράφηκε, εσύ Σκόρδας. Δεν ξέρω. Για ρώτα τον, τη γυναίκα του αυτόν τον ίδιο πώς είναι, πώς δεν βάζανε τις περιουσίες, τα σπίτια και αυτά που του άφησε ο μπαμπάς του. Θα του τα δεσμεύσουν. Δεν νομίζω ότι εγώ νομίζω. Έχει δεσμευμένη περιουσία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω και να σου πω και ένα κακό άλλο για τον Άρη.
Αυτή τη στιγμή η οικογένεια του Άρη έχει 3-4 που έχουν λεφτά. Έτσι. Πολλούς. Ναι, άκου, περίμενε. Το κακό για τον ποδοσφαιρικό Άρη είναι ότι αν σκαλώσει ο Καρυπίδης δεν ανέβει και τα λοιπά. Ναι. Ο Άρης βρίσκει μπελάκι στο μπάσκετ. Δηλαδή ο Άρης καταστρέφεται και στο μπάσκετ. Γιατί καταστρέφεται και στο μπάσκετ? Επειδή ο Λετωνός έκανε κατάσχεση. Δεν έκανε ο Λετωνός. Ο Λετωνός έκανε καταγγελία και με δικαστική απόφαση δεσμεύτηκε, δεν κατασχέθηκε. Δεσμεύτηκε μια περιουσία της τάξης των 60 εκατομμύριων ευρώ του Λάσκαρη και της, πώς τη λένε, την, την Ευσεβίου. Που τα πατρεμπαίνει με τον περιπτερά στην Κύπρο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις το. Αυτά τα κουτσομπολίσκα. Δεν με νοιάζει, ρε. Τα, παρακάτω, τα κουτσομπολίσκα, όλα μετράνε. Τα κουτσομπολίσκα, η δουλειά σου. Έχουμε γίνει. Η δουλειά σου. Η δουλειά σου. Πω. Να μαθαίνει. Η Μενεγάκη των Εφέμρων. Καλά κάνω. Έχουν κρεμάσει τα βυζιά του μέχρι κάτω. Ναι. Τα δικά μου τα βυζιά σηκώνουν 80 κιλά πάγκο. Τι σηκώνουνε? Κοίτα τα σουτιέ. Σαν τι ανουσάκι να φορέσει. Εσύ, άσε τα βυζιά τα δικά μου. Άσε και τα χέρια. Φέρε κεφάλι που αν το φορέσει προφυλακτικό θα σκάσει. Τι να μα πει για τι δουλειέ. Μη. Σε κεράσουμε κανένα βυζί και θα μα πει καλή κουβέντα κι εμά. Άντε, σταμάτα. Να με κάνει. Ελά, άστα, μη μαγιάζει. Είναι ρευθνία δούρα. Εσύ έπνεσαι. Μη μαγιάζει. Μη μαγιάζει. Εγώ το πλήρωνα όμω. Μη μαγιάζει. Μη μαγγίζει. Μη μαγγίζει. Σου λέω λοιπόν για τον Άρη. Σου λέω. Σου λέω, σου λέω. Σου λέω. Ότι ο Άρης στο ποδόσφαιρο έχει ένα άλλο μπελά. Γιατί όπω δεσμεύσαν τη Ευσεβίου και του Λάσκαρη την περιουσία με δικαστική απόφαση ο Λετωνό. Έγινε αυτό. Αυτό το πράγμα είναι και οι μετοχέ του Άρη μέσα. Και ήδη οι παίκτε του Άρη αναπλήρωτοι. Ήδη πάνε με το Πούλμαν. Και ήδη αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία του χρόνου, Άρης θα έχει προβλήματα. Σοβαρότατα, σαν ΚΑΕ. Ναι. Και θα προτιμήσει κάποιος που έχει 5 φράγκα να τα βάλει στην ΚΑΕ Άρης, παρά να τα βάλει στην ΠΑΕ Άρης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Πρώτον μία είδηση. Είναι ένα θέμα. Πρώτον μία είδηση. Τι είδηση είναι. Στο δικαστικό ρεπορτάζ το έχει πει τι είδηση είναι. Επειδή δεν τη λέτε εσείς. Τι είδηση είναι. Ποιοι είμαστε εμείς. Επειδή εσείς βλέπετε στα καφενεία. Τρώτε σαρδέλες με τσίπουρα χαλασμένα και δεν παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Και εγώ που τα κάνω είμαι κουσκουσιάρης. Ποια είναι τα... Είμαι κουσκουσιάρης εγώ. Τα σίπουρα τα. Τα σίπουρα. Δεν ήξερες ότι την Ευσεβίου την έχει δεσμεύσει ο Λετωνός στην περιουσία με δικαστική απόφαση. Δεν το ήξερες. Δεν ήξερες ότι ο Άρης πάει με τον Πούλμαν. Επειδή η Φλωρούπα Βλαχόπουλος δεν το λέει και το λέει με μαλακό τρόπο. Τι να σε πω, μωρέ. Τι έγινε. Διάλογο έχουμε. Δεν κατάλαβα. Συνέχισε, μιλάω. Ακούω. Με αποσυντονίζει. Ακούω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δεν χρειάζεται να. Γιατί δεν τα λέτε στον κόσμο του Άρη αυτά. Γιατί δεν τα λέτε στον κόσμο του Άρη αυτά. Ποια. Ποια. Ότι. Ότι στο μπάσκετ να ετοιμάζονται να φορέσουν πλερέζες και εκεί. Να μην ανησυχείς. Ανησυχώ. Εγώ λέω τον κόσμο του Άρη να μην ανησυχείς. Τον κόσμο του Άρη του λες να μην ανησυχείς. Τον κόσμο. Ναι. Το ξύλο ποιο θα φάει. Άμα δεν ενημερώνεις, δεν με τάπες. Εγώ λέω και Λάσκαρης να μην υπάρχει αύριο. Ναι, ποιος θα έρθει. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Θα έρθει, ο Λικουρέζος θα έρθει. Τι σε νοιάζει. Α, τι σε νοιάζει εσένα. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Υπάρχει. Τέλειο. Ναι. Τόπες. Να, πάει. Ακούγομαι και ακούγεσαι. Ναι. Πάντως με τον Πουλμαντό πάνε και απλήρωτη. Ακούγεσαι. Απλήρωτη. Ισχύει. Ισχύει. Ακούγεσαι και ακούγομαι. Μπράβο, Γρηγόρη. Έξω μου έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λεφτά, ναι. Αλλά για χύψη λόγου έχουν δεσμευμένες περιουσίες. Ναι. Έχω λόγο να πω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Mm. Συμβαίνουν χιλιά δυο. Τι σχέση έχει αυτό που λέω εγώ. Πώς δεν έχει. Με το ρεπορτάζ του. Είναι δεσμευμένη η περιουσία. Δεσμευμένη. Δεσμευμένη. Ναι, είναι δεσμευμένη. Αυτό τι σημαίνει. Πόσα χρήματα διεκδικεί ο Λετωνός? 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια διεκδικεί. Ποια είναι η περιουσία η οποία έχουν. Σύμφωνα με δηλώσεις του Λάσκαρη του ιδίου. Τι είπε ο Λάσκαρης. Είπε ότι ετοιμάζομαι να κάνω επένδυση. Ναι. 1 δις ευρώ. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ισχύει αυτό. Σοβαρά μιλάς. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια. Τι μου λες. Ούτε αβανταδόρος του Λάσκαρη. Αβανταδόρος. Ναι. Ναι. Λέω όμως ότι ξέρεις ποια είναι. Ξέρω το έργο. Το ακριβές νούμερο της περιουσίας. Ξέρω το. Είναι 60, 70, 100, 500. Σε ρωτάω. Ξέρω. Απάντησε. Θα πάρω τον περιπτερά που ήταν παντρεμένη η Ευσεβίου να μου πει. Τι ξέρω τι να σου πω. Κάνε κάτι. Μα το ρεπορτάζ σου είναι ημιτελές. Α, ημιτελές είναι. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Α, δεν είναι ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Μα αρέσει. Άμα δεν σ' αρέσει. Ρε φίλε, ή θα το δώσει ολοκληρωμένο. Λοιπόν, τι θες ολοκληρωμένο. Καταστρέφεται δηλαδή ο Άρης με αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Όχι. Τώρα ο Λετωνός που θα του δεσμεύσει την περιουσία και θα την έχει κλειστεί κτλ. Θα έχουν να δίνουν στον Άρη. Ναι, ρε φίλε, καταστρέφονται με αυτή το ζευγάρι. Με νοιάζει εμένα. Ο Λάσκαρης και εμένα με νοιάζει, ρε, και η Τζόρτζια καταστρέφονται. Μα όταν δίνει μια είδηση. Δεν καταστρέφονται. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει. Εγώ δηλαδή, δεν το ξέρω. 60 εκατομμύρια του τα φάει ο άλλο. Δεν ξέρω πόσα έχουν, ρε φίλε. Πόσα να έχουν δηλαδή. Πού να γνωρίζει. Εσύ γνωρίζει. Τι να γνωρίζω. Γνωρίζει πόσα έχουν. Αν έχουν και πόσα έχουν, το γνωρίζεις. Εγώ είδα τι επενδύσεις κάναν στον Άρη. Ναι, τι επενδύσεις κάναν. Μία ή άλλη με τον ΠΑΟΚ.
Μία ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ. Είναι μία ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ. Τρίτο λοιπόν. ΠΑΟΚ, τέταρτο Άρης, τέταρτο Άρης, τρίτο ΠΑΟΚ. Άλλο η βαθμολογία. Τι άλλο ο Άρης έχει. Τι μπάτζετ έχει. Θα σου πω. Για πα μου, πες μου. Ο Άρης έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Ναι, και ο ΠΑΟΚ πώς έχει. Και ο Άρης έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει. Τώρα να έχει φτάσει 500.000. Ναι. Και έχουν αυτοί λεφτά. Μάλιστα. Και δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Ποιο πετάει ένα εκατομμύριο ευρώ. Για παιδάρε. Μισό. Από πού να έχουν ανταποδοτικά ωφέλη. Τι να έχουν. Για το ένα εκατομμύριο ευρώ πόσα παίρνουν. Μπουτίκι εισιτήρια. Πόσα λεφτά θα πάρει. Τα μισά. Τα μισά. Παραπάνω. Πες μου έναν που πετάει σήμερα 500.000 ευρώ. Ένα. Λογιστικά. Βρε, πες μου έναν που πετάει 500.000. Μπορεί αυτό να θέλει ο άνθρωπο να δηλώσει 400.000 ευρώ, 500.000 το χρόνο έξοδο. Τα ξέρει. Κάποιο που θέλει να δηλώσει 500.000 ευρώ έξοδα. Λοιπόν, είναι κάποιο που δεν έχει. Είναι κάποιο που έχει χρήματα. Κόκκινε, ναι. Βρήκε κραυνικά για τον μπάσκετ που δεν σ' αρέσει και δεν κουστάρει το συζητά. Ναι. Αλλά συνδέεται το ρεπορτάζ με το ποδόσφαιρο. Για το συνδέει. Το συνδέει. Για το συνδέει. Γιατί πα να κάνει τώρα την πόλη που σου έλεγα πριν. Καταστροφή έχει, απελπισία έχει. Πουλάμε. Εδώ είμαστε. Κατάλαβε. Αυτό κάνει. Σου είπα. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Ούτε σου είπα, ούτε μου είπα. Δηλαδή είναι ψέματα αυτά που σου λέω. Δεν είπα εγώ ότι είναι ψέματα. Είναι. Λέω ότι είναι μυτελέ. Το ποιο είναι η μυτελές. Το ρεπορτάζ. Το κεφάλι σου είναι η μυτελές. Το ρεπορτάζ. Το ρεπερτάζ λέει. Ρεπορτάζ. Το ρεπερτάζ λέει. Το ρεπορτάζ είναι η μυτελές. Ότι ο Λετωνός ήρθε εδώ. Ισχύει. Πήγε στο δικαστήριο. Ισχύει. Τους δέμεσαν 60 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε αυτά είναι και οι μετοχές της ΚΑΕΑΡΙΣ. Η παίκταση είναι απλήρωτη και πήγαμε το πούλμα στην Αθήνα. Εσύ πες ότι ο Άρης του χρόνου θα πάρει το Κόρατς. Σε είπε κάποιος. Ακούνε τώρα, ναι. Σου είπε κάποιος ποια ψέματα. Σου είπα. Είναι αλήθεια, ρε. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ότι ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά ρευστό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Γιατί να ρωτάς, έχεις να κάνεις αυτή τη δήλωση που λες. Άρα ξέρεις ότι δεν έχει λεφτά ο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτό ότι αν ο Άρης δεν ανέβει από τη Β' στην Α, ο Καρυπίδης δύσκολα θα καλύψει και την επόμενη χρονιά. Εκτός αν τα δώσει ο Νύκταρης που είναι ο κουμπάρος. Δεν δύναται. Οπότε τι γίνεται. Δεν δύναται να την καλύψει. Δεν δύναται. Ναι. Οπότε τι γίνεται. Το ρεπορτάζ είναι καλό ή κακό. Αν είναι καλό ή κακό. Ναι, είναι θετικό ή αρνητικό. Εσύ θα μου πεις. Γιατί εσύ θα μου πεις, ρε ηλίθιε. Τόση ώρα σου λέω δυσάρεστα πράγματα. Δυσάρεστα πράγματα σου λέω. Βοηδοκεφαλή. Αυτά θες να πουλάς. Αυτά είναι η αλήθεια. Άμα έρθει αύριο ένα μεγιστάνα και πάρει. Τι είπα ψέματα. Σε αυτή την πόλη τι είναι ευχάριστο, ρε. Ποιο είναι το ψέμα, παίζω. Τι είναι ευχάριστο σε αυτή την πόλη. Τι είναι ευχάριστο. Εκτός από τον Σαββίδη που πληρώνει. Αλλά δεν ξέρει μπάλα ιδέα. Τι είναι αυτό το ευχάριστο σε αυτή την πόλη. Ότι έχουμε κλέφτη δήμαρχο που έφαγε 15 εκατομμύρια και τον έχετε ακόμα και τον βλέπετε στις ταβέρνες. Αντί να τον πετάξετε στο δερμαϊκό κόλπο. Τι είναι ευχάριστο, ρε ηλίθιε. Τι ευχάριστο. Εκτός από ένα άλλο δήμαρχο που έχει κάνει την πόλη της Θεσσαλονίκης θαυμάσια στον τουρισμό. Που είναι θετικό κομμάτι αυτό. Και μπράβο στον καινούριο δήμαρχο. Θα λέμε και τα σωστά. Στην μπάλα πάνω και στον αθλητισμό, τι έχουμε καλό, ρε. Τα κολυμβητήρια τα κλειστά. Τι έχουμε καλό. Γκρίνιαξε. Το μπάσκετ. Κλάψε. Το μπάσκετ του Άρη. Κλάψε. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τι έχει καλό, ρε. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ πήγε τελικό. Τι πήγε τελικό. Πήγε τελικό. Άμα σου πω τους 100.000 ΠΑΟΚ είδε στην εξάδα του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, ξέρει θα με πούνε. Ουγκ. Ουγκ θα με πούνε. Άντε. Αλλιώ το έκανε, το χάλασε. Το χάλασες. Όχι, αυτό είναι όταν θυμώνει από άξιο. Έχει ξεφύγει ένα τόνο παραπάνω. Όταν θυμώνει από άξιο. Δεν το κάνεις καλά. Ναι, χθες τύχησε ένα στην Άπολη. Με έκανε. Αλλιώς το κάνεις. Τώρα το κάνεις καλά. Τώρα. Επικοινωνία με τον σκηνοθέτη. Ποιο σοπράνο έτσι. Δεν πρέπει το σπίτι. Παίρνουμε ένα ευχάριστο λοιπόν. Ένα ευχάριστο. Ένα ευχάριστο είναι ότι ανεβαίνει ο Ερακλής στο μπάσκετ. Στην Άπολη, την Άλφα. Πρώτο στην Άλφα. Αυτό είναι καλό. Και ανεβαίνει. Μπράβο. Μπράβο στο Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Μπράβο στο φίλο μας τον. Τον Καγκαλούδη. Τον Καγκαλούδη που είναι φίλος μας, μπράβο. Νοικοκομείο. Μπράβο. 39 χρονών και οδηγεί σαν... την ομάδα μαζί με τα υπόλοιπα. Μπράβο τα παιδιά. Α. Αυτό είναι καλό. Τι να έχω να πουλήσω. Και καλά μαριά είναι καλό. Πόκει τον τρολό τον Καλαϊτζίδη που τους πλάκωσε στα μπουνίδια το με τον Δρακόπουλο. Δεν πει μπράβο τον παράγοντα του Ηρακλή που ανεβάνει η ομάδα επί ημερών. Πώς λέγεται. Δρακόπουλο. Μπράβο στον κύριο Δρακόπουλο. Δεν ξέρω το μικρό του, συγγνώμη. Μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο. Θα αναδείξουμε τους καλούς. Αναδεικνύουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν φυσικά πράγματα που δεν μπορούν. Δηλαδή, ποιο παράγοντα είναι πίσω από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αν πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να τον αναδείξει. Ποιο παράγοντα είναι πίσω από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Πρέπει να τον αναδείξει. Αν είσαι στον εραστέχνη, αυτό που ανήκει. Το ΤΑΠ δεν έχω. Με πιάνει αδιάβαστο. Δεν το ξέρω. Με πιάνει αδιάβαστο. Αν ανήκει στον εραστέχνη, μπράβο στο Σαββίδι που του δίνει τα 650. Αν είναι ξεχωριστό, δεν φτάνουν. Ναι, μπράβο σε αυτόν τον παράγοντα. Ποιο είναι. Όποιο είναι. Δεν πρέπει να του αναδείξει. Αν θα φέρει τίτλο. Φυσικά μπράβο τον άνθρωπο. Δεν είναι λίγο. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Ναι, το ξεκαθαρίσαμε. Σήμερα η Europa League, θες να πούμε τίποτα. Δεν θέλω να δω τίποτα. Θες Manchester... να πούμε κάτι. Τη Manchester θέλω να δω, 10 η ώρα παίζει. Τι να δεις τη Manchester. Ένα-ένα, δεν έφερε στον πρώτο γύρο. Και τι παίρνει. Δεν να περνάει, θέλω να πάρει τελικό ο Μουρίνο. Θες να πάρει τελικό ο Μουρίνο. Ναι, να πάρει κάτι. Δεν είδα αποδόσεις καθόλου.
Ναι, άστο, μην τη δει. Τώρα δεν είσαι στο διάλειμμα. Τώρα τι. Θα πάμε στο διάλειμμα. Τρία λεπτά έχει. Σιγά, τι. Δεν το πήρατε αυτό. Δεν γίνεται έτσι όμως. Τι, τι, τι. Κόψω με λίγο από τον αέρα. Κόψτε με. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Τι πω-πω-πω-πάει λέει αυτός. Πω-πω-πω-πω-πάει. Τι ξέχασε να βγάλεις το μημάρι. Δεν ξέχασα τίποτα. Ε, τι έγινε. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Σε μένα μιλά. Αλλού. Αλλού. Μισή δουλειά είναι. Μισή. Λοιπόν. Θα πεις γιατί θέλεις το κλείσω βούλιο 86 που θα πάμε εκεί να δούμε το μάτς. Στο Κώστα Κώστα. Πάει και το αφεντικό έχει. Ξέρει. Πάει δεν κατάλαβα. Ξέρει να ζει. Εσύ μπορεί να τον έχεις αφεντικό. Εγώ τον έχω. Αλλά ξέχασα, εσύ συνέτερη είστε. Εσύ τι είσαι. Δεν είναι Παύλο. Δεν έχει υπάλληλο εσύ. Εργάζομαι. Ναι, ναι. Προσφέρω. Ναι, και αμείβες. Και αμείβομαι. Μπράβο. Αν δεν προσέφερα, θα με έδιωχνα με τις κλωτσιές. Και άρα είσαι υπάλληλο. Ναι. Είσαι εργάτη. Είμαστε όμως προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Εσύ. Όλοι. Όλοι. Και λέμε ότι αν δεν παράγει σήμερα, είσαι τελειωμένο. Να παράγει. Ο Μεϊμάρη δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν το σηκώνει ο Μεϊμάρη. Θα το βγάλουμε με το ξεκίνημα μετά. Με το ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα. Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Ναι. Κόκκινε, ξέρω ότι στη μικρή μας πόλη υπάρχει μπαρ με κάβα πάνω από 1000 μπουκάλια μάλτ, ούτε στην Αθήνα που πηγαίνω συχνά δεν υπάρχει. 113 ενημέρωσε με, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Παραλία είναι το μπαρ. Μπορεί να με ενημερώσει. Σε ενημερώνω εγώ. Το ξέρεις. Το ξέρω. Λιμάνι είναι το μπαρ. Γιατί. Δεν πάω λιμάνι. Άμα σου πω δεν ξέρω και τα μαγαζιά. Εσύ, ε. Δεν αυτά που λιμάνι. Λένε δηλαδή τα μαρκίζ, τα μαγαζιά. Δεν έχω πάει. Τι και να πα να κάνει στο μαρκίζ. Υπάρχουν φίλοι μου που πάνε στο μαρκίζ. 47 χρονών άνθρωπο στο μαρκίζ, τι να πα. Εκεί είναι 20 χρονών κοπέλε με κάτι ποδάρια να. Κάτι πεδαράδες με κάτι. Να δω αυτό. Να δω, να δω τις κοπέλες με κάτι ποδάρια, ναι. Με τα ποδάρια πας στο μαρκίζ. Ε, τι σε πιάσει κανένα έφραγμα σε χαλάει να βλέπω. Ξέρω. Χτύπα περαστικά στο σωτήρι τον καραμπέλο. Δύσκολο. Δύσκολο. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Μπορεί να προσφέρει. Πέρα από την. Συγγνώμη. Όταν δεν μπορεί να προσφέρει κάτι. Ναι. Πέρα από την προσευχή σου, την ευχή σου, κάτι άλλο. Ναι. Δεν κοστίζει να δώσει μια προσευχή. Λοιπόν, τζάμπα είναι. Αυτό ακριβώς. Ενώ αν βοηθήσει ουσιαστικά, έχει να δώσει. Πάμε στον Ανδρέα το Μεϊμάρι. Ε, τι Μεϊμάρι, και 59 είναι το Μεϊμάρι. Φεύγω εγώ τώρα. Λοιπόν, ωραία. Εσύ φύγε. Πάρε το Μεϊμάρι. Λοιπόν, πάρε το νημάτιό σου και περπάτα. Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα, στον Ανδρέα το Μεϊμάρι. Τι κάνει η πρωτεύουσα. Καλησπέρα. Καλά είναι. Και αυτή. Και εμείς. Πώς σου φαίνεται τώρα που άλλαξες αέρα. Κοίταξε, δεν αλλάζεις κάποια πράγματα. Είναι δεδομένα. Δεν πας κάπου αλλού και αλλάζεις ως άνθρωπος ή χαρακτήρας. Είναι, να το πω καλύτερα, είμαστε άλλοι άνθρωποι. Τι πάνω. Έτσι, τους κοιτάω περίεργα. Μόνο αυτό σου λέω, Γρηγόρη. Θα σε παρασύρουνε, πού θα πάει. Δεν υπάρχει, δεν αλλάζουμε. Καλά, 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 καλά. Χαρακτήρα. Κοίταξε, επειδή 10 χρόνια γνωριζόμαστε, Ανδρέα. Τόσο. Μια δεκαετία. Εγώ λέω ότι... Δεν μπορεί κάπου θα σε επηρεάσει λίγο έτσι. Η ταχύτητα, η διαφορετική, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην πρωτεύουσα της χώρας. Για ταχύτητα, τώρα άσχετα που πρέπει να μιλήσουμε για τα εφηλάβα. Εγώ θα σου πω απλά, Γρηγόρη μου. Οι άνθρωποι πάνε σαν τρελοί, λες και τους κυνηγάνε. Όχι, εδώ πάμε αργά. Ναι, χωρίς, όχι. Εδώ πάμε αργά. Μα και να τρέξεις δεν υπάρχει λόγος. Τι θα γίνει, τι θα προλάβεις. Αυτό που βλέπεις στα φανάρια με τις μηχανές που όλες φεύγουν στη μία ρόδα. Ναι, το βαπόρι, τι θα χάσει. Εντάξει. Θέλει μεθοδικότητα και αυτό κιόλας είναι δόγμα μας ως εταιρεία. Το F-Club αυτό κάνει ό,τι λέει, το τηρεί πιστά, το κάνει και τρόπο και διευκόλυνση στον κόσμο στο να εξυπηρετείται σε θέματα εξετάσεων. Mm-hmm. Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Το να πανικοβάλλεσαι. Το αν δεν μπορείς να δημιουργήσεις εγκροτημένη άποψη για σένα, για την οικογένειά σου, και για το χαρακτήρα σου θα πελαγοδρομείς. Και θα αμφιβάλλεις και πάντα και θα λες μήπως και μεταβληθώ, μήπως και αλλάξω και εγώ, μήπως γίνω μέρος της μάζας αυτής που αναρωτιέσαι και εσύ τώρα. Όχι, δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Όπως και σε εμάς το F-Club δεν αλλάζουν πράγματα, βελτιώνονται μόνο. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο κόσμος μας γνωρίζει πλέον, έτσι, στα 7 συναπτά έτη που λειτουργούμε, μας γνωρίζει. Έχει μάθει πλέον τι είναι η κάρτα υγείας του F-Club, αλλά υπάρχουν και κόσμος που λέει να πάρω τηλέφωνο, να μην πάρω. Υπάρχει λόγος να πάρεις. Στο 23.500 και γιατί το λέω αυτό. Όλοι βλέπουν που είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Ένα σαθρό, ταλαιπωρείται ο κόσμος,
Τα γεγονότα είναι καθημερινά τα περιστατικά. Όλοι μας ακούμε από κάποιο γνωστό μας τι του έχει συμβεί ή πόσες ώρες αναμονής θα μπορούσε να έχει σε ένα επίγον περιστατικό. Και αυτό πρέπει να είναι προς αποφυγή. Αλλά πώς να είναι προς αποφυγή, Γρηγόρη, μου, όταν θέλεις για να πας επίσκεψη σε μια κλινική 60 ευρώ σε επίγον περιστατικό. Έτσι. Δεν γίνεται. Συμφωνούμε. Απολύτως. Τι, δεν χρειάζεται να πω το αυτονόητο. Εδώ πέρα έρχεται η κάρτα υγεία στο F-Club και εντάξει να πω στον κόσμο ότι θα έχεις τα επίγοντα περιστατικά εντελώς δωρεάν σε κλινικές σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Θα έχεις δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο της εκάστοτε κλινικής σαν το περιστατικό τίμη εισαγωγής, κάτι σοβαρό που θα μου συμβεί. Θα έχεις κάθε μέρα, όποτε επιθυμείς να πηγαίνεις να κάνεις τις εξετάσεις σου, χωρίς πλαφόν, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό. Και θα πας να κάνεις μια γενική αίματος με 2 ευρώ και 88 λεπτά, όπως το ακούει ο κόσμος. Θα πας να κάνεις ένα καθαρισμό που θέλει να κάνει μια τετραμελής οικογένεια ή και παραπάνω και θα δίνει 50 ευρώ δοντιών, εντελώς δωρεάν. Θα έχεις συμμετοχή ελάχιστη σε οποιαδήποτε εξέταση, εκτός από τις δωρεάν υπηρεσίες, με αμεσότητα, με 24-ωρη γραμμή καθοδήγησης, όποια μέρα και ώρα τις χρειαστούμε τις υπηρεσίες της κάρτας υγείας του ΕΚΛΑΠ. Γιατί εγώ δεν θα πω ότι αχρίαστοι να είμαστε. Η πρόληψη είναι το 80% της θεραπείας. Η πρωτοβάθμια, δηλαδή το προλαμβάνει η θεραπεύει. Και τα αμάξια μας τα τρέχουμε για σέρβις για να μην παθούν τα χειρότερα. Το ίδιο είναι και ο οργανισμός μας. Τι προσφέρουμε σήμερα? Η κάρτα υγείας του F-Club είναι 100 ευρώ για όλο τον χρόνο. Αλλά ειδικά για σήμερα. Για 30 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 23-1500-1500... 6 άτομα στην οικογένεια που μπορούν να βάλουμε και φίλους, παππού, γιαγιά, δεν χρειάζεται να είναι πρώτου βαθμού συγγενείς. 6 άτομα για έναν ολόκληρο χρόνο, όχι 600 ευρώ, 150 ευρώ για όλο το χρόνο τα 6 άτομα, 23.500 για τους 30 πρώτους και φυσικά να τους ενημερώσουν, να γίνει πλήρη ενημέρωση πρώτα το τι παροχές θα έχουν. Και να πω ότι δεσμευόμαστε και του χρόνου ότι από τη στιγμή που ανανεώνει ο κόσμος το παίρνει στην ίδια τιμή. Με 6 άτομα πάλι δεν αλλάζει. Επειδή έχει πάει και 5, ενημερώνω και εσένα για να μην γίνει τίποτα. Μέχρι και 4 θα δεχτείτε τον κόσμο που θα πάρει. Μην μας πείτε όχι. Κοίτα τι γύρισμα μου έκανε ρε παιδιά. Εγώ λέω 30 πρώτοι, μου δίνει 10 λεπτά όσοι και πάρουν. Okay. Εντάξει. Όσες και 4. Έγινε γρήγορα. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη και να είσαι γερός. Θα τα ξαναπούμε. Ο Κύριος και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εμείς θέλουμε να μοιραζόμαστε μια γλυκιά γεύση από τα παλιά με αυτούς που αγαπάμε. Ελάτε στα Lidl από 5η έως Σάββατο για πάρισα σε φέτες αγρικία 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα τώρα 55 λεπτά. Μπισκότα Μαρία 200 γραμμάρια 4 συσκευασίες 30% φθηνότερα τώρα 1,39. Και ελληνικές ντομάτες σε τσαμπί το κιλό σε απίστευτη τιμή 1,49. Όλα τα καλά στα Lidl. Έχετε καλέσει το ταξιδιωτικό γραφείο του Ιωάννη Αγύριστου. Για ταξίδια εντός Ελλάδος, πατήστε το 1. Για ταξίδια στο εξωτερικό, πατήστε το 2. Για να μιλήσετε απευθείας με τον Ιωάννη Αγύριστο, πατήστε 2. Μπορεί να μην ταιριάζουν όλα τέλεια με την επιχείρησή σας, ένα όμως από τα POS της Εθνικής σίγουρα ταιριάζει. Γιατί στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία τερματικών συσκευών και προγραμμάτων για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση. Αποκτήστε σήμερα το δικό σας POS σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο mbg.gr. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι. Και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2013 με τον πρώτο πελάτη που μας εμπιστεύτηκε το Land Rover του. Ήμασταν εκεί για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Έτοιμοι να σηκώσουμε όλα τα βάρη.
Με την ματιά μπροστά, δημιουργήσαμε μια μικρή οικογένεια. Και σήμερα είμαστε περήφανοι που αυτή μεγαλώνει συνεχώς, χάρη στην εμπιστοσύνη που εσείς μας δείχνετε. Κουμαντζιάς ΑΕ. Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Land Rover. Στη δυτική είσοδο της πόλης. Τηλέφωνο 2310 753000, κουμαντζιάς.gr. Γιωργάκη, έκανες τα μαθήματά σου? Ναι, βρε μαμά. Πες μου λοιπόν, πώς κλείνεται η Ήπειρος? Ήπειρος, της Ήπειρος, την Ήπειρος, ο Ήπειρος. Μπράβο. Δηλαδή, τι μάθαμε σήμερα? Φέτα Ήπειρος. Έτσι μάθαμε την αυθεντική γεύση της φέτας. Ζήτα τη σωστά, με το όνομά της. Φέτα Ήπειρος. Από χέρι τυροκόμου. Ουφ! Πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά Αμίνωτον και στη Μικρόπελ της Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα Αμίνωτον και στη Μικρόπελ από την Αγκριπρό. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.au. Αγκριπρό. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Στην υγειά σου, ρε γυναίκα. Αυτός είναι καφές. Τι κάνεις, ρε Μέρη? Λίγο, βρε Μιχάλη. Τι λίγο? Καφές δεν έμεινε στο φλιτζάνι? Βρε, λεφτά θα πάρεις, λεφτά. Με τέτοιες κληρώσεις στο Princess Casino δεν λογαριάζεις τίποτα. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 6.000 ευρώ και κάθε Κυριακή 10.000 ευρώ. Όλο τον Απρίλιο 334.000 ευρώ σε συνολικές κληρώσεις. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Θέλεις να κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου? Άρα χρειάζεσαι μάστορες, υλικά, μέτρα, χρώματα, χρόνο ή απλά μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση με την υπογραφή της Δημητριάδης Group. Πιστοποιημένες λύσεις για τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό σου χώρο με την εγγύηση ποιότητας Δημητριάδης Group. Μάθε τα πάντα στο www.dimitriadisgroup.gr ή καλέστε στο 2373-065-886 ή στο 231-0323-003. Έχουμε τη λύση για κάθε πρόβλημα του χώρου σου. Στο Μασούτι έχεις ένα καρότσι λόγους για να ψωνίζεις οικονομικά. Πέμπτη ως Σάββατο. Προϊόντα Herbal Essences και Old Spice, 1-1 δώρο. Χαρτιά υγείας Kleenex και προϊόντα στοματικής υγιεινής Oral-B, 40% φθηνότερα. Πάνες Baby Lino και μωρομάντιλα Baby Care, 40% φθηνότερα. Και μεγάλη συσκευασία σε απορρυπαντικά νεομάτ, σκόν και τζέλ, η συσκευασία μόνο 6,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Θέλω να πρασινίσει ο τόπος και έναν κήπο να τον ζηλεύουν όλοι. Γι' αυτό διάλεξα Garden Center Βασιλιάδη. Με συμβουλεύουν, με προσέχουν, μου κάνουν και τιμή. Τι τιμή? Την καλύτερη. Έχω, βλέπεις, FIVA Green Card. Παίρνω έκπτωση, μαζεύω πόντους, κερδίζω δώρα. FIVA Green Card. Γέμισε με πράσινο τη ζωή μου. Garden Center Βασιλιάδη. 12ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-475-475. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Επιτέλους πέρασα το μάθημα. Και να ο Ρετζίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετζίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετζίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετζίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεν καθυστερήσαμε πολύ. Τα 390 είναι δικά σας, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μπορείτε να βρείτε όλα τα μοντέλα Hyundai έτοιμο παράδοτα και να τα κάνετε test drive προκειμένου να δείτε αν ταιριάζει στα δικά σας γούστα, αν είναι όπως το ονειρεύεστε ή όπως το βλέπετε στη διαφήμιση, και να αποκτήσετε το Hyundai i20 με κινητήρα βενζίνης 1200 κυβικά με 10.990 ευρώ, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, με 5 χρόνια εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα και περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό για το καζίνο και το θέατρο Βεργίνα για την παράσταση στα μουσικά παράλια του Αιγαίου. Α1 κενό, Βεργίνα, ονοματεπώνυμο. Στο 54-344 έχουμε 8
διπλές προσκλήσεις, αρκεί να άστε άνω των 21 και να έχετε την ευκαιρία να πείτε ποτό και να δείτε την παράσταση. Λοιπόν, πάμε στο κόμμα. Έλα κόμμα. Ναι. Έλα κόμμα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Λοιπόν, είμαι ο Θεόφιλος. Με ακούτε? Ναι. Ναι, είμαι ο Θεόφιλος, με ακούτε? Είμαι ο Θεόφιλος από το παραλίμνιο Σερών. Μάλιστα. Όχι παραλίμνη. Ναι. Όχι παραλίμνη. Το αμαρτωλό σωματείο, ναι. Ναι, παραλίμνη έχει στα γεννητά έξω εκεί πηγαίνοντας. Καλά, εντάξει, δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Παραλίμνιον. Παραλίμνιο. Ναι. Ραπτόπουλε. Ναι, κυρία μου. Εσένα δεν έχω να πω τίποτα, είσαι παλικάρι. Είμαι. Είσαι παλικάρι γιατί είσαι παοξής, κατά βάθος. Έτσι. Δεύτερον. Ναι. Κόκκινε. Σε μένα που έχεις να πεις. Για ρίξου τα. Κόκκινε. Έλα. Εγώ αύριο το μεσημέρι 3 η ώρα θα είμαι κάτω από το Μετρόπολη. Τι αύριο το μεσημέρι, χτες μας είπες. Αύριο θα είμαι. Χτες μας είπες. Κάτσε ρε φίλε. Τι γύρισμα. Περίμενε. Εγώ αύριο δεν θα είμαι στο σταθμό. Δεν έχει φράγκο παραλίμνη. Άμα το γυρίσει ανάποδα το κόκκινο, δυο μαστίγες χιού θα πέσουν. Εγώ δεν θα είμαι σήμερα, μπορεί να κατέβω. Να καταλήξω. Ραπτόπουλε. Έλα. Πρόσεξε γιατί είπαμε, είσαι παλικάρι, είσαι παουξής. Πάμε παρακάτω. Γιατί, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κόκκινε, εάν δεν έχετε ένα χιλιάρκο, θα γίνει ρόμπα. Ζαΐρης, Βραζιλιάνος, τα παιδιά που κάνουν ένα μετάλλιο, μαζέψτε από 100 δραχμές, 100 ευρώ εκεί πέρα, μαζέψτε το χιλιάρκο και θα έρθω εγώ να τα βάλω με ένα στιγματάκι ότι ο Απόλλων θα χάσει 2-0. Τα βάζεις ρε κόκκινε, έχεις 1000 ευρώ. Τι να το πεις. Όχι, σε ρωτάω. Θεόφιλε. Δεν έχει ρε φίλε. Καλό σου απόγευμα. Χτες σε περίμενα. Ψηλή δεν έχει. Γιατί δεν κλείνεις τώρα. Ψηλή δεν έχει. Πρόσεξε, πρόσεξε. Πήρες θες. Θα υπάρχει λίγη σέβαση γιατί είμαι 78 χρονών. Και τι έγινε. Ψηλή δεν έχει φίλε. Πήρες θες και σου λέω πάρε σου πληρώνω και το ταξί. Έχεις λεφτά, λεφτά έχεις. Σου είπα ψηλή δεν έχει. Σου πληρώνω και το ταξί, ναι ή όχι. Ψηλή δεν έχει. Ένα πουλάκι, πρόσεξε. Ναι. Μη ζητάς δανεικά από τα αφεντικό και θα πάρει πίσω. Α, ο ποιος να ζητήσω δανεικά. Μην ζητάς από το αφεντικό λεφτά και στα πάρει πίσω ύστερα. Θα ζητήσω από τον Ανδρώνη, έτσι είπες. Εγώ είπα, έτσι είπα χθες. Θα πάω πάνω είπες, να πάρω. Έτσι είπες. Λοιπόν. Ναι, ρε. Εσύ Θεόφιλε. Μπορείστε. Πάνε σε κανένα γιατρό να σε δει λίγο. Γιατί όχι, φίλε, δεν έχει. Δεν έχει. Αυτό χρόνο και να πάω στο γιατρό, εσύ μην πας στο γιατρό. Εγώ θα πάω στο γιατρό. Από τι να πάω. Εσύ γιατί δεν έχει λεφτά. Εντάξει, αφού το λες εσύ δεν έχω. Βγάλε καλά σου. Σου πλήρωνα χτες το ταξίδι, δεσμεύτηκα δημόσια. Και δεν το πήρες. Σήμερα δεν έχει. Και δεν το πήρες. Δεν είχε. Και δεν το πήρες. Και βγαίνει σήμερα να μου πει τι. Ότι θα έρθει αύριο. Στην αύριο. Εγώ δεν θα είμαι εδώ αύριο. Δεν δάγει, φράγκο δεν έχει. Γελάσαι. Τι να κάνει. Εσύ ψήφι. Ο σεβασμός πρέπει να είναι αμφίδρομος, όχι μόνο. Αμφίδρομος είναι. Πώς είναι. Εσύ είσαι 50 χρονών και εγώ με 78. Σου είπα χτες. Πληρωμένο ταξί, έλα. Γιατί ρε, δεν διαφορά είναι μια μέρα. Χτες γιατί δεν ήρθες. Χτες γιατί δεν ήρθες. Γιατί δεν ήρθα. Γιατί. Γιατί πήγα στο νοσοκομείο. Ή ωραία, και εγώ αύριο δεν μπορώ να έρθω. Τι να κάνω. Πού να πας στο γιατρό. Δεν κατάλαβα λογαριασμό θα σου δώσω. Ξέρω, ρε παιδί μου, πώς πας στο γιατρό, δεν το ξέρω. Λες να σε φοβήθηκα για να μην έρθω. Δευτέρα μπορεί να έρθει. Κάπου πρέπει. Δευτέρα θες να έρθει. Έλα, Δευτέρα θες να έρθει. Δευτέρα, έλα. Δευτέρα θα έχει χάσει, ρε παιδί μου, τι θα γίνει Δευτέρα. Ερθεόφιλε, έχει ξεφτυλιστεί και άλλες φορές. Δευτέρα θα είσαι. Και άλλες φορές ξεφτυλίστηκες με πολλά. Φοβάται, φίλε, κλείσε. Και με το μακεδονικό κλείσε, και με πολλά. Πάλι τα. Με το μακεδονικό τι, με το μακεδονικό ανέβηκε κατηγορία. Δεν τα θυμάσαι. Πώς δεν τα θυμάσαι. Παρακαλώ. Με το μακεδονικό ανέβηκε κατηγορία. Καλά, παρακαλώ. Μας έκανε ρόμπα εδώ. Ο διαιτητής, ο Ζαΐρ, πώς το λέγανε. Ο Ναούμ. Όχι, Ζαΐρης. Πώς λεγόταν ο διαιτητής εκείνο, ο Αμαρτωλός. Τέλος πάντων. Και οριόταν ο Ανδρώνης εδώ πέρα. Ορίστε. Για τους ψήφους, λέει, με ρίξανε. Και είχε δίκιο ο Ανδρώνης. Ποιος θα ήταν άραγε εξηγιάντες. Ορίστε. Από τους εξηγιάντες ήταν. Λέγε φίλε, ναι. 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 Τίγρης. Τίγρης. Αγία Σοφιά. Βεβαίως αυτό το τίγρη όλουμε. Το τίγρη. Κύριε Κόκκινε. Το τίγρη. Τα τακούνια τα κόκκινα τα γυσβάλλα τη Μεγάλη Πέμπτη. Του σε ξεβράκωσε η ΑΕΚΑΡΑ! Το είπα ότι έγινε ρόμπα. Δεν έκανε απλά ρόμπα! Το είπα ότι έγινε ρόμπα. Του σε ξεβράκωσε η ΑΕΚΑΡΑ! Ισχύει, το είπα. Πρώτον! Βγαίνει μετά από μια εβδομάδα, μου το πεις. Δεύτερον! Είπε την Τρίτη. Ναι. Ότι ο διαιτητής φύριξε ΑΕΚ. Ναι. Μαγκιά του.
Η αρχή ήταν αυτή, θα δεις πολλά τέτοια ακόμα. Το ξέρω. Δεύτερον, αφήντε στους παοξίδες ότι αυτές οι ελπίδες που έχουν τις τελευταίες μέρες και κουβέντα που γίνεται για μείωση βαμπό και ποτάγμα και όλα αυτά, για όλα αυτά υπάρχει ένας υπέτειος, τον οποίο δεν έχουν ευχαριστήσει ακόμα δημόσια. Να βγούνε με μπροστάρι τον κύριο Σαββίδη και να ευχαριστήσουν δημόσια τον κύριο Μελισανίδη και την ομάδα του, γιατί με το διπλό στο Καραϊσκάκι γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Πρώτον. Λοιπόν, να σας πω επίσης, παοξίδες, ότι εάν το πάρετε έστω και στα χαρτιά, να το χαρείτε, γιατί μέσα στο γήπεδο δεν μπορείτε να πάρετε το ποτέ αγωνιστικά. Γι' αυτό χαρείτε το στα χαρτιά αν το πάρετε. Γιατί για χαρτιά είστε. Μισό λεπτό. Για μέσα στο γήπεδο μισό λεπτό, περίμενε. Θα σου πει ο παοξής, ναι, ότι εμένα μου αφαιρέσαν 3 βαθμούς. Ας πρόσεξες. Είμαι ο μάστερ που μπήκα. Εσύ που ήσουν. Όπα, εσύ που ήσουν σύμμαχος. Γιατί με τον ΠΑΟΚ που ήσουν. Ποτέ δεν ήμουν. Γιατί κατέβηκε στον τελικό και δεν. Ποτέ δεν ήμουν. Τα λεφτά μου σαν βίδι ήθελα για να πάρω την ΕΠΟ. Ποτέ δεν ήμουν σύμμαχος σου. Τι θέλεις τώρα. Τι θέλεις να σου πω άλλο. Καλά. Ποιος είπε ότι είχα συμμαχία εγώ. Καλά. Εγώ θα κάνω μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Σε μένα το λες. Γιατί είμαι μάγκας. Σε μένα το λες. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να πεις επίσης στους φίλους παοξίδες ότι η Κούλα θα πάρει κύπελο. Και ότι εσύ θα πρέπει να περιμένεις πάρα πολλά χρόνια ακόμα για να δούμε αν μπορείς να πάρεις τόπο. Δεν μου λες. Ειλικρινά, αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα στα χαρτιά, θα σε χαλάσει. Εμένα. Ναι. Όχι καθόλου, δεν το πάρει, δεν μπορείς να το πάρει μέσα στο γήπεδο. Αν το πάρει, θα σε χαλάσει. Το χειρότερο μόνο είναι αυτό. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Καλά, ρε, κολώνεσαι στο βλάχο από την Παραλίμνη για 1000 ευρώ. Θα λείπω αύριο. Τι θα λείπεις αύριο? Σου είπα θα λείπω αύριο. Σου είπα. Σήμερα θέλει να έρθει. Τα βάζουμε. Δεν θα έρθει αύριο στη δουλειά. Όχι. Α, τελείωσε. Μα ήδη ξεκάθαρε κουβέντες. Πάει, τον είπα χτες έλα. Τέλειωσε. Σήμερα έλα και μου λέει. Όποτε θέλει. Δεν θα έρθει αύριο. Δεν θα έρθω αύριο. Τελείωσε. Ναι. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Ούτσε να είναι. Έλα. Επόμενος. Καλημέρα. Μπορεί να πέθανε. Καλημέρα, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Μισό λεπτό. Ωραία. Μισό λεπτό, συγγνώμη, φίλε. Ναι. Η ίδια Μπάρτσα έβαλε 6 στην Παρή, οπότε δεν κρέμασε η Μπάρτσα. Η Γιούβε του κατάπιε μεσοαμυντικά. Ωραίος. Λάθος κάνεις, φίλε. Λάθος κάνεις. Είναι συνδυασμός και των δύο. Τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Λέγε, φίλε. Είναι γνωστό ανέκαθεν ότι ο Άρης έχει ανίκανους επικοινωνιακά παράγοντες. Δεν είναι νέο αυτό. Όμως, κύριε Ραπτόπουλε, όταν μιλάτε για μπάσκετ, όπου κατά δική σας δήλωση λέτε ότι. Δεν μίλησα για μπάσκετ, κύριε. Μίλησες. Δεν μίλησα για μπάσκετ. Μίλησες. Καθίστε λίγο ένα λεπτό. Λοιπόν, το λεωφορείο με το οποίο μετακινείται ο Άρης κοστίζει πάνω από 200.000 ευρώ. Ποιος το αγόρασε? Ο Λάσκαρης. Μπράβο. Πριν από ένα χρόνο. Ναι. Λοιπόν, όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες, ναι, κάνουν τις μετακινήσεις του και 5 και 6 και 7 και 8 ώρων. Με τα δικά του. Εσύ τι είσαι τώρα, γραφείο τύπου του Λάσκαρη? Μισό λεπτό, φίλε. Δεν είμαι γραφείο. Μισό λεπτό. Ο Λάσκαρης είναι τραγικός επικοινωνιακά, όμως σε αυτό το πράγμα έχει δίκιο. Γιατί η ομάδα στην Ευρώπη πάει με αεροπλάνο. Άμα όντως δεν έπαιζε. Δηλαδή τους δέσμευσε ο Λετωνός 60 εκατομμύρια και εσύ δεν φοβάσαι ότι οι παίκτες που θα είναι απλήρωτοι και πάνε με το πούλμαν δεν χτυπάει ο κόδων του κινδύνου? Οι παίκτες είναι ένα μήνα πίσω απλήρωτοι. Ναι, γιατί τώρα έγινε η δέσμευση. Η δέσμευση είχε ένα δίμηνο που έχει γίνει. Ναι. Δεν σε ανησυχεί αυτό? Θα δείξει. Όχι, θα δείξει. Εγώ ξέρω ότι. Εσύ αν ανησυχεί. Τα πράγματα. Η πράξη του ότι έχει πληρώσει με τα πράγματα φαίνεται. Και το παλέ έχει αναμορφώσει και τα αποδητήρια και έχει πάρει και λεωφορεία. Και έχει. Και δεν. Άμα οι Αμερικανοί να ξέρει πολύ καλά ότι άμα καθυστερήσει πάνω από ένα μήνα, δύο ξεκινάνε τις προσφυγές. Αυτοί οι δύο που κάναν προσφυγές ήταν για να φύγουν. Έτσι και βρε το ρεπορτάζ, το ξέρει για σήμερα. Λέμε, αύριο. Σήμερα τι γίνεται. Σε ανησυχεί αυτό. Σου λέει ιστορία. Ο Κώστας ότι από τη στιγμή που υπάρχει δέσμευση, βλέπει ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δεν επιλείψουμε αυτό που σου λέει. Σε ανησυχεί, αυτό λέω. Όχι, προσωπικά εμένα δεν μάθει. Δεν τον ανησυχεί. Τελείως. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα. Χρόνια πολλά στην ΑΕΚ Θεσσαλονίκη. Για τρίτη φορά φέτος.
Ναι. Για να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι. Οι οποίοι είναι τέτοιοι μάστερ στην υποκρισία και στον κεμπελισμό, όπου διαβάζει σε μετικά post και άρθρα επώνυμων δημοσιογράφων, οι οποίοι θεωρούν πως δίκαια θα χάσει τους 6 βαθμούς Ολυμπιακούς και πως έπρεπε να, και το πως το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ είναι δίκαιο. Λοιπόν, θα πανηγυρίσετε εσύ πρωτάθλημα στα χαρτιά μάστερ της εξυγίανσης. Για πείτε. Εσύ που έκανες ένσταση για να πάρεις τους βαθμούς από τη Λαμία. Δικαιούσε με εμένα και ρωτάω, δικαιούσε να μου. Καλή ώρα, συγγνώμη. Αυτό να το πει κάποιος ο οποίος δεν έχει πάρει κάτι στα χαρτιά. Εσύ που κινήθηκες. Εγώ πήρα την έφταση. Όχι εσύ, όχι εσύ σαν φυσικό πρόσωπο. Προέβης την κίνηση αυτή και καλά έκανες, λέω εγώ. Προέβης την κίνηση και η ΕΠΟ του κυρίου. Τότε γιατί να χρεώσει τον άλλον, δηλαδή. Εγώ ούτε ΠΑΟΞής είμαι, ούτε Αργιανός είμαι. Απ' έξω είμαι. Και ρωτάω, δέχομαι αυτό που λες. Εσύ έκανες κάτι διαφορετικό. Όχι, εγώ δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Άρα... Όμως δεν το παίζω εξυγίαση και ιστορία. Θέλω να σφάξω τον Ολυμπιακό, γιατί όποιος διαβάσει τους κανόνες κατά γράμμα, για εξύβριση διαιτητή δεν υπάρχει εξυβάθμιση. Να δούμε τι ισχυρίζεται ο βοηθός παρατηρητή, που είναι το ακριβές πρόβλημα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Όπως σωστά λέει ο Κόκκινος, εδώ, ο Άρης έκανε ένσταση για τους 6 βαθμούς. Και ο ΠΑΟ κάνει ένσταση για τους 6 βαθμούς. Και καλά κάνει και ο Ολυμπιακός και δικαιώνεται. Σωστά, το που πήρα στα χαρτιά το πρωτάθλημα το 2007 με τους μείον 3 βαθμούς στο παιχνίδι. Μόνο οι Ηρακλήδες δικαιούνται να ομιλούν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη και στο Κωστή. Είμαι ο Μίτσος Ηρακλάγιος, ο μικρός. Τι κάνετε, ρε Μαγκέ? Καλά, ρε Μίτση. Το θα πω εγώ πέντε να πω ότι θα πάει 2 ώρα. Δεν ακούγεσαι καλά, Μίτση. Είμαι στην εκκλησία, λέω, πουλάω κεράκια. Μα ακούτε τώρα? Ναι, ναι, ναι. Πουλάς κεράκια στην εκκλησία? Ναι. Γιατί έχω το πόδι, έχω πρόβλημα για να βγάζω τα εξωτερικά. Πολύ καλά, έχει ζάχαρο. Δεν μου λες, δίνεις αποδείξεις για τα κεράκια που... Τι είπε αποδείξεις να δώσεις, ρε Βλάμη? Συγγνώμη, φίλε. Δηλαδή μαύρα τα δουλεύετε τα κεράκια στην εκκλησία? Κάτσε να μάθω, ρε Κόκκινε, να μάθω. Αύριο μεθαύριο μπορώ να πουλάω εγώ. Να πεθάνει δέσπο και να πάω εγώ έξω από την εκκλησία. Μαύρα λοιπόν. Ωραία. Όταν τα αγοράζουμε, τα αγοράζουμε με απόδειξη. Έχουμε την απόδειξη που τα αγοράζουμε. Ναι. Που τα αγοράζουμε. Εντάξει. Πήρα να σου πω ένα καλησπέρα. Τώρα να ρωτήσω για τον διακριτή, να ρωτήσω κάθε μέρα προβλήματα βγαίνουν. Θα πω. Οπότε αυτά. Εντάξει. Να είστε καλά. Να έχεις υγεία, Μίτση. Για όλα. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Ό,τι επιθυμείτε όλοι να είστε καλά, παιδιά. Σ' αγαπάω πολύ όλους. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Γερός να είσαι. Τι γερός? Παρακαλώ. Έκανε ζάχαρο έχει. Επόμενη γραμμή. Να μπορείς να το ξεπεράσει, γιατί φοβάται ότι θα του κόψουν το πόδι. Δεν θα του κόψουν τίποτα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Θα κάνει μια ινσουλίνη και δεν θα τον κόψουν τίποτα. Καλημέρα. Ναι. Πάπης από Αθήνα. Κιά σου, Μπάμπη. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είμαι. Μπράβο. Εγώ θέλω να το πάρει στα χαρτιά ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει στα χαρτιά πρωτάθλημα. Εντάξει, τα παίρνουν. Και ο Άρης τα χαρτιά. Εγώ γούσταρα που έβαλε γκολ με χέρι ΑΕΚ. Ναι. Ας φτιάξει και αυτός ομάδα. Ναι. Να νικάει και τη Δυσία, έτσι δεν λέγανε και αυτοί. Άντε, μπράβο. Αυτά γούσταρα εγώ. Σωστό. Να μας βγει ο Άρης από την Καστέρα. Έχει διαμαρτυρηθεί. Δεν έχω ακούσει. Έχει βγει ποτέ να διαμαρτυρηθεί για τον γκολ? Ποιος? Δεν νομίζω. Όχι, όχι. Ωραία, μπράβο στον άνθρωπο. Ένα καλό. Ένα άλλο. Όταν βάλει τον γκολ ο Μπέρκ. Στη μέση Τούμπα, ναι. Πού θα κρύβεται μετά ο γιος του Σαββίδη? Ο γιος του Σαββίδη? Ο γιος Σαββίδη. Ρε φίλε, εσύ και εγώ έχουμε ανάγκη. Ο γιος Σαββίδη δεν είναι καμία ανάγκη. Μια χαρά. Όχι, ρε, εσύ. Κοίταξε. Άμα πας και από. Παλιμπαιδισμό, άλλο αυτό. Εντάξει, δικαιολογείται. Ρε φίλε, νέο παιδί. Πριν τα 30 να παλιμπαιδείς. Εδώ εμείς χορόγερ είμαστε και παλιμπαιδείς. Εμείς οι δύο είμαστε λύθοι. Το ότι δεν κάνει για παράγοντας και ο παπάς του δεν τον έβαλε σωστά στη διοίκηση γιατί παλιμπαιδίζει και είναι, ας πούμε. Για το Instagram, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ότι είναι ασόβαρος, ας πούμε, και ασόβαρος. Είναι οπαδός πιο πολύ. Κοίταξε, να σου πει κάτι. Καλά. Κοίταξε, και ο Καραπαπάς, ας πούμε, προκαλεί, αλλά ξέρει να κάνει και λιγμούς, έτσι. Θα μου πεις και ο Κόκκαλης και τον Πέτρο, αλλά δεν τον εμφάνιζε. Δεν ενώ ο Σαββίδης τον εμφανίζει το δικό του. Τι να τον εμφανίζει, το ένα άλλο. Ένα άλλο. Ότι για τους αγγιζίδες αυτό. Ναι. Νομίζουν, αυτοί νομίζουν ότι θα τους φτιάξει ομάδα ο Μελισσανίδης. Παιδιά, δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Τι τσιγκουναρά, δεν έχει από το, από τον Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού Αλαφούζου καλύτερη ομάδα θα κάνει ο Μελισσανίδης. Όχι, σου λέει είναι τσιγκουναράς αυτό. Ξέρεις,
ξέρεις που θα σου φάνει η καλύτερη ομάδα. Από τον Ολυμπιακό όταν, παράγοντα όταν... πρόεδρο του Παναθηναϊκού είναι καλύτερος ο ΑΕΚΣΙΣ Μελισσανίδης. Όταν θα παίρνει τα όταν θα δεν απαντάς, ε. Εγώ, άκου θα σου πω τώρα που μου λες για ομάδα, όταν θα λες θα φτιάξει ομάδα. Και... Βαρδινογιάννη θα λέτε και θα κλαίτε. Σαν μεσία θα τον υποδεχτείτε πίσω. Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό. Κολοτούμπα κάνεις γιατί ξέρεις, νιώθεις. Δεν είσαι άσχετος. Συγγνώμη, συγγνώμη φίλε, εσείς Θεοδωρίτη λέτε και κλαίτε. Με το φίλο μιλάω. Όχι, εγώ μιλάω. Είναι αλλάζει κουβέντα. Όχι, πώς του λες εσύ να γιατί αλλάζει κουβέντα. Έτσι γουστάρω. Φίλο γιατί πηδάς έτσι γουστάρω, ρε. Το φίλο συζητά. Γιατί να πει Βαρδινογιάννη και εσύ που να πει Θεοδωρίδη. Τι να σε πω τώρα. Βρωμόγρια. Άντε ρε, καλά σε κάνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαιρετώ τα πιο όμορφα ερωτικά αγγλικά αγόρια. Κωστή, πότε θα έρθει στον Άγιο Χριστόφορο Σερών. Πώς βλέπεις το ΑΕΚ Ολυμπιακός να το παίξω κόντρα. Ήρθα στον Άγιο Χριστόφορο Σερών την Κυριακή. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον κύριο Νικολόπουλο. Σε εκπομπή δηλώνει ότι δεν ανησυχεί την εκδίκαση και υπερασπίζεται δημόσια τον Ολυμπιακό για τα έκτροπα. Ποιος είναι αυτός ο Νικολόπουλος? Νικολακόπουλος, συγγνώμη. Νικολακόπουλος λέγεται. Ναι. Δημοσιογράφος είναι. Εντάξει, λέει την άποψή του. Ραπ 80 κιλά πάγκο, πόσες επαναλήψεις κάνεις? 6. Με άσο την Γκένκ βγάζουμε το κατσίκι, πώς το βλέπεις, Γρηγόρη? Εσύ θα πεις, Γρηγόρη. Δύσκολο άσος. Πολύ δύσκολο. Δώστε προγνωστικά για τα μάτια του Europa League. Διαβάστε στην εφημερίδα. Τι διαβάστε την γιατί δεν λέτε για το χαμένο κύπελο του Αγροτικού Αστέρα, λέει ο Μάριος. Ποιο κύπελο? Του αγροτικού, από τον Αγροτικό Αστέρα. Πότε έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Αφού δεν ξέρετε. Βλάχο αεξή, στείλε μάρτυρο του Τραμπούκου από την αποστολή στο Καραϊσκάκι να αποδειχθεί το μείον 6. Γιατί αν δεν στείλει, κάνει αβάντα στο βρουτόταρβο και σταμάτα να κελαϊδά. Καλησπέρα από Ασπρόμβο Λούτων. Γρηγόρη, είχα τη λαϊκή, σε θυμάμαι. Στι γιορτέ. Πάμε. Ναι. Πα και στη λαϊκή, ρε. Φυσικά γιατί είμαι εγώ. Καλημέρα, ρωτάω. Ναι. Έλα. Δεν έχω υπηρέτρια σαν και σε στην λαϊκή. Αψιουζιουζιουζι. Πάω εγώ, ναι. Πώς δεν έχει υπηρέτρια? Καλησπέρα. Δεν έχω υπηρέτρια. Η Μόνικα που έχει εκεί την Αλβανίδα, την έχετε εκεί πέρα. Όχι, δεν έχω υπηρέτρια. Δεν είναι υπηρέτρια η Μόνικα. Η Μόνικα κάνει μια δουλειά. Εγώ που έχω. Μια φορά το μήνα. Εσύ έχει υπηρέτρια. Εγώ έχω υπηρέτρια. Έχει, ναι. Εγώ έχω υπηρέτρια. Έχει. Καλησπέρα. 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 Και έχει και κόκκινα. Έχει μεγάλο χιούμορ. Και θα διαβάσει τα μηνύματα. Ναι, 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 χαϊβάνι. Συγγνώμη, ρε φίλε, σε σένα έπεσε. Βόδι είναι, ρε. Έχουμε μισή ώρα, διαβάζει και τα μηνύματα. Συμπτωματικό, ρε φίλε, εντάξει. Κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων. Για τον Αεξή πήρα λίγο. Άλλο ήθελα να πω, για τον Αεξή. Πες ότι γιατί κρύβεται ο πρόεδρος του Φραγκάσκου Μάγκα και δεν πάει να πει τι έγινε και με τον Ολυμπιακό. Πήραμε το παιχνιδάκι, τώρα την πάπια, έτσι. Αλλά έτσι μάθαν κι αυτοί, υπόγεια εκεί. Τους άφησε χωρίς γήπεδο, τους έριξε στα χωράφια. Α, κρατάμε, βγαίνουμε και βγαίνει και φωνάζει, λες έχει κάτι σφινωμένο κάπου τώρα εξής. Και αυτό γίνεται πάντα και δεν του λες στο ύφος που σου μιλάει τίποτα άλλο, σου κόβεις για το παραμικρό κόκκινε. Αυτό με τον Αεξά, άμα το προσέξεις πώς βγαίνει στην εκπομπή, μιλάει λες και είναι ο Κεδέρνο, να μην πούμε την άλλη λέξη. Πες μου μία φορά που είπε κάτι το οποίο προσβάλλει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει κόκκινε, βάλτον εσύ να τον ακούσεις το τι λέει και πώς μιλάει. Και το ύφος που έχει. Αλλά και για, το ύφος το, κάνω, για το ύφος των 17 ωραία. Καρδιναλίων δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει. Αλλά πες μου. Ότι έμπλεξε με μεγάλο άφραγκο, του δουλεύει κανονικά. Άφραγκο. Και απλά τους έχει. Άφραγκο. Άφραγκο. Κοίταξε. Σκρούτζ Μακντάκ να το πει, το δέχομαι. Όχι. Γιατί. Τσιγκουναρά να το πει, το δέχομαι. Άφραγκο. Άφραγκος. Για την ΑΕΚ είναι άφραγκος. Έχει κάνει για την ΑΕΚ το θέμα της ΑΕΚ. Έχει κάνει αν έχει βάλει φράγκο στην ΑΕΚ. Άλλο. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άφραγκος. Σε έκανε καμιά μεταγραφή δώρο ρε παιδί μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άφραγκος. Μα δεν με νοιάζει τι κάνει στα προσωπικά του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει στα προσωπικά του. Στην ομάδα. Γιατί αυτός που βγαίνει και φωνάζει. Βγαίνει και φωνάζει για την ομάδα. Ναι. Όχι για τις επιχειρήσεις του προέδρου. Θα τους κάνει την Αγία Σοφία τώρα. Ξεκινάει το καλοκαίρι του Αγίας. Το καλοκαίρι ξεκινάει το Αγία Σοφιά. Θάλε. Ωραία, δεν πειράζει να πάμε να βοηθήσουμε άμα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Ρε ξεκινάει το Αγία Σοφιά σου λέω. Εντάξει. Σου λέω. Έγινε ρε Γρηγόρη. Να σε καλά. Σου λέω. Όπως και εσένα θα σε αφήσει να σοφείς, έτσι θα ξεκινήσει και αυτού η Αγία Σοφιά. Είπα εγώ θα με αφήσει κάποιος να σωθώ. Όχι, σαν παράδειγμα λέω ότι όπως εσένα θα σε αφήσουν, επειδή πιστεύω ότι δεν θα σε αφήσουν, θα σου... γραφειοκρατικά για την αρχή μιλάω. Δεν διαφωνώ. Όχι πιστικά, έτσι. Άλλο τόσο πιστεύω ότι δεν θα πάρει και αυτό δεν θα κάνει την Αγία Σοφιά. Θα γίνει κανονικά η Αγία Σοφιά. Ναι. Εντάξει. Κανονικά. Εντάξει. Δεύτερον, το Αργιανάκι που βγήκε μετά και μίλησε είναι από αυτού που ήταν τότε που βγαίναν στα υπόγεια τότε που κάνανε τι εκπομπέ που κυλαϊδούσαν κι αυτοί. Φάνηκε το ύφο του από που βγήκε. Μαθημένο, διαβασμένο, μελετημένο, δασκαλεμένο. Μάλιστα. Να σε καλά. Δεν έχουμε χρόνο άλλο. Διάλειμμα. Τρίλεπτο έκλεισε. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Τρίλεπτο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ναι. Μπαμπά. Έλα, γόρι μου. Ρε μπαμπά. Γιατί το σήκωσες. Δύο κλήσεις ήθελα να κάνω μόνο. Να καταλάβετε ότι τελείωσα την προπόνηση και να έρθετε να με πάρετε. Αμάν πια. Τώρα με έκανες να χαλάσω μονάδες. Έλεος. Καιρός να αλλάξουν οι παλιές συνήθειες στην επικοινωνία της οικογένειας. Τώρα ο νούμερο ένα μπαμπάς προσθέτει στο Cosmote One το καρτοκινητό του παιδιού του για να έχει κάθε μήνα εντελώς δωρεάν 1000 λεπτά ομιλίας προς το σταθερό και τα κινητά της οικογένειας ακόμα και όταν δεν έχει μονάδες. Για σένα που θέλεις να είσαι ήσυχος ότι τα παιδιά σου μπορούν πάντα να σε καλούν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / One. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Μαζί με το Mediterranean Cosmos γιορτάζουμε το Πάσχα με την πιο ανοιξιάτικη διάθεση. Έως 22 Απριλίου, το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο δημιουργεί την πιο εορταστική ατμόσφαιρα με πολλές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσετε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Νουόβα κοτσεσιονάρια οφιτσιάλε Fiat Fiat Professional Θεσσαλονίκη. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000 και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα! Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Ποια μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλο τον Απρίλιο πάρε και σήμερος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά. Και την Κυριακή Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις 3 το μεσημέρι. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος.
Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές σε νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νοναμπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά και καλομαθημένα. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ. Με πάνω από 200 ειδικά στοιχήματα ένα παιχνίδι. Δυνατότητα cash out. 0% γκανιώτα κάθε μέρα. Και πρόσβαση από τάμπλετ και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά 210-9237-777. Αρμόδιος διευθυντής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Φινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Φινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Άσε λίγο, Ράμτζα. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο για τους φίλους ακροατές, το 2310-3390 για να ειδικά σας υπενθυμίζω. Χορηγός εκπομπής η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος. Με το Hyundai i20 1200 κυβικά με κινητήρα βενζίνης με 10.990 ευρώ, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, με 5 χρόνια εγγύηση εντελώς δωρεάν και με περισσότερα στο 2310-596-596 στο 2310-596-690. Πάτε, το βλέπετε, το δοκιμάζετε, το οδηγείτε και αν σας αρέσει το κάνετε δικό σας. Κωνσταντίνος Πετρωτός έχει είδηση. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Και Χριστός Ανέστη, δεν είπαμε. Αληθώς. Δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί στις τελευταίες κινήσεις του ΠΑΟΚ στο δικαστικό μέτωπο. Δεν αναφερθήκαμε. Αναφέρθηκε πριν από εμάς ο Γιώργος Ομπούζου μαζί με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, φρέσκο, πριν από λίγη ώρα. Ο ΠΑΟΚ, καταρχήν πρέπει να πούμε γιατί διαρρέει ο Ολυμπιακός, ότι ήταν εκπρόθεσμο το αίτημα του ΠΑΟΚ να παρέμβει, να κάνει αυτή την παρέμβαση στην υπόθεση της εκδίκασης των επεισοδίων για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι άργησε να κοινοποιηθεί η απόφαση, το σκεπτικό της Πειθαρχικής Επιτροπής χθες, η κλήση απολογία του Ολυμπιακού. Επομένως δεν μπορεί να λέγεται ότι είναι εκπρόθεσμο το αίτημα, διότι κανονικά ο νόμος λέει ότι πρέπει να γίνεται 24 ώρες πριν την εκδίκαση. Και ακριβώς στις 24 ώρες πριν ανακοίνωσε η πειθαρχική την κλήση σε απολογία. Οπότε δεν τίθεται θέμα εκπρόθεσμου αιτήματος από την πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπήρχε ο χρόνος να γίνει νωρίτερα, έτσι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και το πιο ουσιαστικό. Ο ΠΑΟΚ ζητάει από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, όλα αυτά μισή ώρα πριν ξεκινήσει η εκδίκαση, να καλέσει μάρτυρες όλους τους αξιωματούχους του αγώνα. Να ανοίξουν οι κάμερες ασφαλείας, να κληθούν μάρτυρες και από την πλευρά της ΑΕΚ. Ενώ έχει στείλει και χαρτί στον Υφυπουργό Αθλητισμού τον κύριο Βασιλιάδη και στην Εισαγγελία
να διαταχθεί από την Εισαγγελία Πειραιά να ζητηθεί το περιεχόμενο από τις κάμερες ασφαλείας του Καραϊσκάκη για όσα έγιναν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνετε, η κόντρα χοντρένει, ο ΠΑΟΚ μπαίνει πολύ δυνατά, θα διεκδικήσει όσο μπορεί το να γίνει η εξέταση όλων των στοιχείων και νομίζω ότι οι κάμερες σε αυτή την περίπτωση μπορούν να καταγράψουν τι ακριβώς έγινε, γιατί εδώ υπάρχει ένα περίεργο λίγο έτσι, αν θέλεις, μια περίεργη κατάσταση με την κατάσταση του κυρίου Βαλσάμι, που δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι, του παρατηρητή του αγώνα. Γι' αυτό άλλωστε κλείθηκε και ο ίδιος ως μάρτυρας στην όλη διαδικασία. Επομένως θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη διαδικασία που θα γίνει σήμερα σε λίγη ώρα. Το πιθανότερο πάντως, παιδιά, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι να μην έχουμε απόφαση σήμερα, ακόμη και αν εκδικαστεί η υπόθεση. Δηλαδή να πάμε στους αγώνες της Κυριακής χωρίς να έχει βγάλει απόφαση η Πειθαρχική Επιτροπή. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε. Παρακαλώ. Γεια. Κλείσε το ραδιόφωνο, φίλε. Το κλείσες? Όχι. Αργός. Θα το κλείσεις? Όχι. Μ' ακούς? Μπερδεμένος. Θα το κλείσεις? Έλα, κοίτα. Ονομάζομαι Δημήτρης. Είμαι από όλων Καλαμαριάς. Ναι. Και μακεδονικός ασκού. Ναι. Εγώ θα χαρώ πολύ να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά, να το χάσει ο Ολυμπιακός, διότι και εμείς όταν χάσαμε το παιχνίδι εδώ μέσα, όταν τους κάναμε τούτ, τους Ολυμπιακούς, εμείς χάσαμε το παιχνίδι εδώ μέσα με τα χαρτιά. Α, από εκδίκηση, ναι. Ορίστε. Για αντεκδίκηση, μ' αρέσεις. Ναι. Μ' αρέσεις που έχεις την εκδίκηση μέσα σου, μ' αρέσεις. Συνέχισε. Δεν πρέπει να την έχω. Άκου, λέει, το σημαντικότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι η εκδικητικότητα. Μετά το μίσος και το φθόνο. Συνέχισε. Εγώ το έχασα το παιχνίδι εδώ μέσα. Ναι. Εμείς όμως ζητήσαμε να γίνει και επαναληπτικός αγώνας και δεν το δεχτήκανε. Ναι. Φοβηθήκανε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν ξέρω τι κάνανε, αν φοβηθήκανε ή δεν φοβηθήκανε. Άρα όπως γουστάρεις. Όπως γουστάραν αυτοί που σε πήραν στα χαρτιά το πρωτάθλημα, να τους το πάρει ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραίος. Άσχετα αυτό που μένουν άλλες δύο αγωνιστικές. Ναι. Εγώ γουστάρω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ας είμαι και από όλων Καλαμαριά. Ναι. Και σε είπα, είμαι και μακεδονικός ασκού. Ναι. Και πόντιος. Αυτό ήθελα. Ωραίος. Να πω. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις εσύ. Χριστός Ανέστη. Μπράβο του. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Ωραίος. Μ' αρέσει. Καλημέρα ο φίλος. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Τι κάνει το δημοτικό? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, ομορφαίνει. Να τα ακούει ο διπλανός μου, γιατί απακοεί. Αφ, φανταστικό, φανταστική πόλη. Όποιος παθαίνει κατάθλιψη, θα το στέλνει ένα μήνα στο δημοτικό να ανοίγει η καρδιά του. Σωστά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, άκου λέει εκεί πέρα. Η μαυρίλα. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, και εγώ σαν Θεσσαλονικιός ήρθα εδώ πέρα και άνοιξε η καρδιά μου. Α, βέβαια, ανοίγει η καρδιά στο δημότικο. Μόλις τρύπησες από το σουφλί επάνω, είναι μια ομορφιά όλη. Ναι. Ναι, ναι. Κάποτε συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά πλέον δεν ισχύει. Ναι. Τα χρόνια που υπηρετούσες. Συνέθισες τη μαυρίλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα ήθελα, καταρχήν εγώ πέρα για χρόνια πολλά, αλλά επειδή βλέπω ότι έχει ανάψει αρκετά η συζήτηση, θα ήθελα να πω το εξής. Ναι, θέλω να το πάρω στα χαρτιά, ναι. Όπως έχω εγώ τιμωρηθεί πάμπολες φορές, έχω πληρώσει εκατομμύρια ευρώ για τιμωρίες, μείωση βαθμών, στερήσεις βαθμών και δεν συμμαζεύεται όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω πάρει ποτέ πρωτάθλημα ούτε στα χαρτιά. Ούτε γουστάρουμε να τα παίρνουμε στα χαρτιά όλοι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ναι, μ' αρέσει. Και γουστάρω να το πάρω. Ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει η βρωμιά στο κεφάλι. Και θα ήθελα, ναι, να κερδίσω έτσι το πρωτάθλημα και με πέναντι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γιατί έτσι το γουστάρω. Γουστάρεις την αδικία και να αδικήσεις, ναι, τον άλλον, ναι, έτσι, ναι, να νιώσεις, ναι, ισχυρός. Ναι. Να νιώσουν την αδικία. Να νιώσουν την αδικία και εσύ ισχυρός ότι αδικείς. Ακριβώς. Αυτό είναι το συνέστημα το σωστό του ανθρώπου. Η ισονομία είναι ένα παραμύθι και μια βλακεία. Θέλω να είμαι δυνατός. Μ' αρέσει αυτό που λες. Συνέχισε. Όχι, πάμε στον επόμενο. Φτάνει, φτάνει. Και... Τι φτάνει. Δεν έχει φτάνει. Έχει να πει κι άλλο. Κι άλλα. Άντε, ένα λεπτό ακόμη. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω τώρα στις 20 του μηνός που θα κατέβω για ένα μεγάλο event που γίνεται, πρέπει να το γνωρίζετε. Σχετικά, δεν ξέρουμε τι. Θα μιλήσω λίγο αργότερα, κάποια άλλη στιγμή, και αν θα ήθελες να το πούμε, κόκκινε λίγο προσωπικά, για να το κάνετε διαφημιστής, να μην το πω εγώ τώρα. Αφορά τι. Ένα πολύ μεγάλο αθλητικό, ναι, γεγονός. Για να ακούσουμε. Στο Αλεξάνδριο Μέλαφλο, το οποίο πρώτη φορά έρχεται στην Ευρώπη. Ναι. Αφορά τι άθλημα? Νάρση Βαρών για μένα. Άρση Βαρών για μένα. Θα μιλήσουμε όποτε θέλεις. Ναι.
Και εκτός αέρα, κάποια στιγμή που θα μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο. Εγώ νομίζω στην Μπούζου και στο Κανελάκι την εκπομπή καλύτερα θα ήταν. Όχι, όχι, θα μου πάρει τηλέφωνο που θα γιατί θέλεις. Εδώ θα χάσουμε χρηματικότητα μετά. Με την Άρση Βαρών. Άστον. Ναι. Θα πάρει όπως και στείλε μου μήνυμα. Πάρει στο Κανελάκι. Και άσε μου φύγει. Για χαρά. Δεν θέλω να βάλω Άρση Βαρών στη ζωή μου. Άρση Βαρών αμαία. Ούτε αμαία ούτε εξαμαία. Πάμε ναι. Παρακάτω. Στο Κανελάκι και στον Μπούζου. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Εδώ δεν κάνεις κουμάντος, εντάξει. Ρε, άσε με καημένη τώρα. Άντε μόνο το τζοτζόμπα τώρα. Έχεις και άποψη. Τζοτζόμπα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Αργανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Θέλω να σου πολλά. Θέλω να κάνω τον καλό τώρα. Δεν κάνω τον καλό. Τα αμαία θα πάνε στα Άρση Βαρών στο Μπούζο. Καλά. Γιατί είναι ενημερωτικό. Πάμε. Όταν αρχιβαρέ σα όμω κάνει μασάζ, καλά είναι. Ο Καραγιάννη όταν με κάνει μασάζ είναι άρχοντα. Εκεί είναι καλή Άρση Βαρών. Εκεί είναι καλή Άρση Βαρών. Στην χρωματικότητα είναι κακή. Δεν μας πουλάει εδώ πέρα Άρση Βαρών να πουλήσει ο κόκκινος. Να σου πω. Ο κόκκινος κάνει Άρση Αμνών. Λέγε. Λέγε. Να σου πω, ισοσκελίζεις ναι. Τους 6 βαθμούς που ζητάει ο Άρης ναι, με τους 6 βαθμούς που ζητάει ο ΠΑΟ. Γιατί να μην τους ισοσκελίζω. Ωραία, θα σου πω εγώ. Δεν μπορεί να βγει ο Αργιανός και να πει καλέ, γιατί θέλετε στα χαρτιά και εσείς θέλετε να ανέβετε στα χαρτιά να φάτε τη Λαμία. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο καριολάκια είστε. Και εσείς ο Αργιανός ναι. Ανέκαθεν ναι. Ήταν ρεαλιστής και βρώμικος. Ο Αργιανός. Ήθελε τα πάντα με το μέρος σου. Ποιος, ο Αργιανός. Ο Αργιανός, ναι. Βρωμιάρης δηλαδή. Όπως λες εσύ, πονηρή, έτσι, ναι. Αργιανή. Ναι, ναι. Όταν σκέφτεται κάποιος κάτι έξυπνο, λες μόνο ένας Αργιανός θα μπορούσε να το σκεφτεί. Ναι. Οι Αργιανοί πάντα έτσι σκέφτονται. Είναι. Οι παοξίδες, ρε φίλε, που επί 20 οι χρόνια. Οι αγαθιάριδες, ναι, οι καημένοι. Που επί 20 χρόνια κάνουν εκπομπές για ηθικολογία, για αδικία. Ναι, ναι. Για αποτελέσματα στα χαρτιά. Ναι. Για θέλω να κάνω το ίδιο. Για το κατεστημένο του Πειραιά. Το ισοσκελίζεις με τον Αργιανό που θέλει τους 6 βαθμούς. Α, εννοείς δηλαδή το ηθικό κομμάτι του Παοξή, ναι. Ναι. Αν δεν δηλαδή, είναι ηθικό. Δηλαδή για 6 βαθμούς τώρα που λέτε, οι άλλοι κάνουν 25 χρόνια εκπομπές, 20, και με την ηθικολογία κοντεύουμε να ξεράσουμε και το ισοσκελίζουμε του Αργιανού τους 6 βαθμούς, ρε φίλε. Α, το πάρεις έτσι, εντάξει, ρε φίλε, τι να σου πω. Κάνανε λαό από την αδικία και από όλα αυτά που λέγανε και ξαφνικά τώρα τι. Δεν είναι βία και την αδικία. Χτυπούσαν τον κόσμο και αδικιότανε. Αυτά τα δύο ήτανε. Έτσι. Τον αδικεύσανε. Τον αδικώνανε. Αδικεύανε. Λέγε. Ξαφνικά τώρα δηλαδή θέλουν να αδικεύσουνε. Ναι, να αδικεύσουν τους άλλους. Τι ωραία ελληνικά μιλάει. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Θα μας κουφάνετε, ρε. Θα γίνουμε σαν τον Ραπτόπουλο, θα καραφιάσουμε, ρε φίλε. Τι πράγματα είναι όχι, αυτά. Όχι, όχι μακριά από εμάς. Όχι, ρε, τι τέτοιο πράγμα. Και όσον αφορά το παιχνίδι με τον Αγροτικό Αστέρα, σου είπα και χθες το βράδυ, έτσι. Ότι ένας που γράφει καμιά εφημερίδα, ο Κυριλίας, με τον άλλο το μουστάκι, ναι. το γερμανικό τρέχει διαγωνισμός κύρις και κύρις. Ναι, κάτσε βρε. Και με τον Άγγελο, μήπως έχουμε καμιά ομορφιά ρε παιδί μου, αυτό λέω. Με το Άρης Αγροτικό. Γεια σου Θόδωρε. Γεια σου. Είναι ομορφιά. Τι ώρα δώσαμε την είδηση. Πλήρωσε την οφειλή. Τι ώρα δώσαμε την είδηση. Και γλίτωσε την αφαίρεση στην οβαθμό. Τη δώσαμε 2 και 10. Ναι, αλλά ο παίκτης εδώ βγήκε όμως πριν. Τι 2 και 10. 2 και 10, δώσαμε την είδηση από εδώ πέρα. Έκανες λάθος και σου βγήκε. Πάμε. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι. Είμαι βλάκας. Σου είπα ότι. Σου είπα. Έμαθα από την ΕΠΟ ότι πληρωθήκαν τα χρήματα. Από πού έμαθες από την ΕΠΟ. Το τηλέφωνο της ΕΠΟ δεν το ξέρεις. Δώσ' μου το τηλέφωνο της ΕΠΟ. Και τι γράφουνε μετά από μισή ώρα. Ούτε στο Μίκι Μάου, στον Κάρλο και τον Μπέπο. 23.800 ευρώ στην ΕΠΟ διευθέτησε πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ Ηρακλής και με αυτόν τον τρόπο κλείδωσε την αφαίρεση του βαθμών. Μη κόκκινε. Εσύ το τηλέφωνο της ΕΠΟ δεν το έχεις. Αν μου πεις ποιο είναι το τηλέφωνο της ΕΠΟ σε 15 δευτερόλεπτα, ναι. Θα σου πω μπράβο, ποιο είναι το τηλέφωνο της ΕΠΟ. Okay. Okay. Δεν υπόθηκε αυτό. Okay. Ποιο είναι το τηλέφωνο της ΕΠΟ. Επειδή δεν θέλω να βρίσω, δίνουμε μια είδηση πρώτη. Είσαι χριστιανός ορθόδοξος, δίνω μια του Παΐσιου και δεν θέλω να βρίσεις. Το τηλέφωνο της ΕΠΟ να με είσαι τόσο γελίος. Είμαι γελίος. Το λιγότερο από το τηλέφωνο δεν δίνω μια είδηση πρώτη στον αέρα. Τι έδωσες είδηση. Και εσύ την έλα ρε φθες είδηση. Okay. Άχι σταμάτα. Okay. Σαχλαμάρα. Δεν πειράζει. Σου είπα και σου είπα. Το τηλέφωνο της ΕΠΟ λες. Δώσαμε μια είδηση πρώτη στον αέρα και εσύ. Βρε έκανες λάθος και βγήκε στην αρχή. Έκανα λάθος. Έκανες λάθος και βγήκε κατά. Σου λέω ό,τι και να είναι. Πάμε παρακάτω, σταμάτα, σαχλαμάρα. Δεν είμαστε ενημερωτική εκπομπή εμείς. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί να βγάλει ειδήσεις. Δεν είσαι δημοσιογράφος. Απαγορεύεται. Δεν σε έχουν καταγράψει εσένα. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Όχι, δεν είσαι. Εδώ εσύ είσαι. Ούτε εγώ είμαι. Κι όμως. Κι όμως δεν είμαι. Κι όμως, αν εγώ βγάλω χαρτί ότι είσαι δημοσιογράφος, τι κάνεις. Χαρτί να βγάλεις. Επίσημα. Πλαστό θα είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ και εγώ θα. Καλημέρα. Εθνική λογική είμαστε εργασία. Σταμάτα, στο ΙΚΑ είσαι ρευλάκα. Σταμάτα. Δεν είσαι στο ΙΚΑ. Άμα πάθεις έφραγμα στο Ιπποκράτη θα σε πάνε. Α, βλάκα.
Δεν είσαι καλυμμένος με την, τον δημοσιογράφο. Παραμένει καθυστερημένο. Είμαι, ρε καθυστερημένο. Είμαι. Πάμε επόμενη. Έλα, φίλε. Καλημέρα, ναι. Ιδία κατάντησε. Καλημέρα, φίλε. Χριστός Ανέστη. Μαγκιά του. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Τεράστια μαγκιά. Μόνο αυτός το έκανε. Είπαμε Χριστός Ανέστη, το ξέρουμε. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να δηλώσω σε εσάς, παλικάρια. Να δηλώσεις ό,τι θέλεις. Χαίρομαι που όλες οι πρωινές εκπομπές παίζουν Ατάκη του Ραπτόπουλου. Ναι. Και ένα δεύτερο, το μετρό τελείωσε, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Ο Γρηγόρης, 2020. Το 20 λέει. Πώς θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, μην βιάζεστε, αφού το είπε ο άλλος. Πρέπει να τελειώσει το μετρό για να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ποιος το είπε αυτό? Ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης είναι φελός, ρε. Α, εκεί είναι. Φελός είναι ο Ζουράρης. Σε γελάσανε. Τι γελάσανε. Να τελειώσει το μετρό, θα πάρει και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Κάτε, πάμε επόμενη γραμμή. Ο Ζουράρης το είπε. Ο Ζουράρης είναι πιο φελός από τα λάχανα, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον βρίζανε χθες στο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν νοιάζει τι τον κάνανε. Με ένα φελό δεν ασχολούνται. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Για να το βρίζουν. Πρέπει να το βρίζουν αυτοί οι αλυταράδες του Ολυμπιακού για να ξέρουμε ότι είναι φελός. Αφού φελός είναι. Okay. Από τα πολλά γράμματα φέλεψε. Ναι. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Δεν το ξέρεις αυτό. Καλά. Καλημέρα, μαθητή. Καλημέρα. Αποκαλύφθηκε ηλικία. Είχα τον ένα μαθητήριο που από το διάβασμα το πολύ σταμάτα κόκκινε. Παραμιλούσε στον δρόμο. Αυτό που λέμε παραμορφώθηκε. Παραμορφώθηκε. Ορίστε. Σ' ακούμε, φίλοι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μπράβο. Αληθώς ο κύριος. Ο κύριος. Λοιπόν, βρίσκομαι. Ο Χρήστος ο Γεωπόνος είμαι. Ο Γεωπόνος. Τι κάνετε? Είστε καλά. Καλώς τώρα. Λοιπόν, βρίσκομαι μεταξύ Καβάλας και Ξάνθης για δουλειά. Α, σε ωραίο μέρος της. Στην Ξάνθη. Προσπαθούσα να βρω το Μετρόπολη. 105,1. Άκου να σε πω τώρα, δε, βάζω 105,1 και τι ακούω. Τι ακούς? Αυτόν που βγαίνει το πρωί που όταν χάνει ο Ολυμπιακός και βάζει κλαρίνα ή όταν είναι Αγία Παρασκευή όταν τρώει κόλλο ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το Μανούσι άκουγε. Ναι, ρε παιδιά, αυτή την ώρα. Τον πληροφοριοδότη του Ανδρώνη, γιατί κάνουμε εδώ πέρα εμείς κάτι που τρώμε τα σπόρια. Δεν έχει εσάς αναμετάδοση αυτή την ώρα. Και τι να κάνουμε τώρα. Αποκλείεται. Τι να σου πω. Έβαλε 105,1. Ναι. Και ακουγόταν ο Μανούσης με ένα άλλο παλικάρι μαζί. Θα βγει ο Παπαδόπουλος τώρα και θα σε κυνηγάει. Ο Μανούσης με άλλο παλικάρι. Υπονομεύεις. Με γυναίκα κάνει εκπομπή ο Μανούσης. Αλήθεια λέω, αλήθεια. Δεν κάνουμε παλικάρι. Καταρχήν δεν κάνει. Με ποιον κάνει? Το Βρανά τον Κώστα. Τόσο... Ούτε μια φορά δεν έχει ακούσει τη ζωή του. Τριάτο. Είναι ο Μανούσης, η Σμαράγδα και ο Κώστας Βρανάς. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι εγώ το πρωί άμα ακούσω αυτό θα ακούσω το Μανούση? Τι να ακούσω εγώ? Το Βέλβερ θα ακούσω. Μετρόπολης εξαιτίας εσένα Ραπτόπουλη και εσένα Κόκκινη για κανέναν άλλον. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά για μια δήλωση που έκανε χθες ο Φυρός, είπε ότι αποκλείεται η Λαμία να κερδίσει τον Όφη. Ναι. Μια ομάδα που έχει 12 στα 12 και κέρδισε τον Όφη εκτός έδρας. Ναι. Και θεωρεί δεδομένο ότι ο Άρης θα κερδίσει τον Αγροτικό Αστέρα. Κοίταξε, ο Φυρός βλέπει τους προπονητές που περνάνε από τον Άρη και λέει: γιατί να μην πάω εγώ? Και έχει δίκιο. Σου λέει με το γυμναστή, το φίλο του Κόκκιμου, που τους διώξαν από τη Ρωσία. Και τον άλλον... Δεν τον διώξανε. Τι τον κάνανε? Ήταν στο Κατάρ, επειδή. Στο Κατάρ ήταν. Στο Κατάρ ήταν. Η τελευταία δουλειά ήταν στο Κατάρ. Τι έκανε, πετρέλαιο έψαχνε στο Κατάρ, δεν βρήκε. Ωραία, το φίλο στο Δόνι. Α, το Δόνι. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Μάλιστα. Επειδή ήμουνα στον Αγροτικό Αστέρα μαζί με τον κτηνίατρο, είδαμε το ματς. Τα επεισόδια κακτά των παιχτών τη Λαμία με μπουκάλια, σχισίματα, ακόμα και τραυματισμένου παίχτε που είδα. Ναι. Πραγματικά συγχάθηκα τον κόσμο του Άρη που παρευρέθηκε στο γήπεδο. Ο κόσμος του Άρη έκανε το αυτονόητο. Πήγε για την ομάδα του και πήγε να βρίσει τους παίκτες της Λαμίας. Ενώ έβριζε στην αρχή τη Λαμία και τα λοιπά, μόλις τελείωσε το μάτς, μετά έβριζε τους παίκτες του Αγροτικού Αστέρα ότι το πουλήσανε. Γεια σου Γεωπόνε. Τι να κάνουν και αυτοί οι φουκαράδες, Εργιάννη. Κάποιο πρέπει να βρίσουν. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Φουκαράδες είναι, τους παρατάει και Ευσεβίου εκεί πέρα. Είπε στον κόσμο ναι. Ότι αποσύρονται τα παλιά 50. Ναι. Από πού το ξέρεις αυτό? Έτσι έμαθα εγώ. Άλλο έτσι έμαθα. Υπεύθυνη γνώμη θέλω. Ναι. Κυκλοφόρησαν νέα 50. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρονται πότε? Ακριβή ημερομηνία έχει. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου πρέπει να αποσύρθουν. Είσαι σίγουρος? Όχι. Τότε πώς το λες στον κόσμο? Το λέω γιατί την πειράζει. Άκτο. Εδώ η ΣΤΑΗ είπε και η Τρέμη ότι το χρηματιστήριο θα πάρει 10%. Πριν από ένα λεπτό έλεγες ότι δεν είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι ενημερωτική εκπομπή. Ναι. Και έχω τώρα άλλο το φελό, με στέλνει 100 μηνύματα. Ποιο είναι ο άλλο ο φελό? Ένα ταρήφα Αριανό. Ωραία. Τι θέλει ο ταρήφα Αριανό? Και το λέω τώρα. Α κρατήσει τον κουμπαρά τα 50 31 Δεκεμβρίου και α πάει 1 Ιανουαρίου στην τράπεζα να τα δώσει. Να δούμε, να περνάνε. Κάτσε επόμενη γραμμή. Κάτσε να έχει κανένα 50. Φρεάσε καημένε τώρα. Εσύ ξέρει τι ισχύει. Όχι. Αυτό ξέρει. Εσύ το γνωρίζει. Ναι, το γνωρίζει. Το είπε όμω. Μου το πέρασε τραπεζικό. Σου το πέρασε. Φέρω ότι 50 έχει μέχρι 31 Δεκεμβρίου γιατί βγαίνουν τα καινούργια και δεν θα ισχύουν τα παλιά.
Πάντα, πάντα υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο. 31 Δεκεμβρίου σου λέω. Από 1 Ιανουαρίου, αν πάω εγώ πάλι ο πενιντάρικο, θα είναι χαρτί, κουρελόχαρτο. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Νέξινος. Επόμενη γραμμή. Έλα ρε, αλλά. Μην είναι στόπι, η στάει και η τρέμει. Θα πας καμιά μέρα κάνα πενιντάρικο που θα έχεις κάτω από το μαξιλάρι και άλλοι υποθυμάστε, δεν θα το παίρνει τράπεζα. Ανησυχία θα έχουμε, άλλη. Ανησυχία, εδώ έβαλες 50.000 ευρώ στοίχημα και μόλις είπε όλος ο Βλάχος από τις αίρες 1.000 ευρώ, έτρεμε το χέρι σου. Δεν θα έρθω αύριο. Λέγε ρε φίλε. Ναι, γι' αυτό φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκε. Παλικάρια. Φοβήθηκε. Άμα είχα 1.000 ευρώ, τώρα κολόβλαχη που θα χάσει καλαμαριά. Στι τα 1.000 ευρώ. Τρακτερόβλαχη θα τον έλεγα. Λέγε λοιπόν. Θα μιλήσουμε ρε αλλά να μιλήσεις ρε αλλά και τι κάνουν τα αλάνια του Θερμαϊκού. Δεν μου λες ρε Κώστα, πες μου λίγο κάτι. Και εσύ και ο Γρηγόρης και όποιος άλλος μπορεί. Έχουμε μπερδευτεί πολλοί σαν παοξίδες τώρα. Ένας φαύλος. Μπερδεμένοι ήσασταν ανέκαθεν. Λοιπόν, ναι. Οι μισοί λένε βάλε τους παίχτες όλους χτύπα μέσα στο μάτς του Πλατανιά, πάμε για πρωτάθλημα. Ναι. Οι άλλοι μισοί λένε μη βάζεις τους παίχτες, βάλε τα δεύτερα χτύπα το μάτς την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, πάμε για κύπελλο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνετε το πιο εφικτό. Ποιο είναι το πιο εφικτό? Να πάρετε πρωτάθλημα ή να πάρετε κύπελλο? Δεν ξέρω, ποιο πρωτάθλημα? Εγώ λέω ότι πιο εφικτό είναι να χτυπήσετε το κύπελλο. Πουφ. Τι να κάνει και ο Ίβιτς τώρα, για πες μου. Τι να κάνει ο Ίβιτς? Ξέρω εγώ, να πάρει τον Μπάγκεβιτς τηλέφωνο να του πει τι να κάνει. Τι να σου πω να εγώ. Εγώ θα χτύπαγα το κύπελο. Στον Πλατανιά. Ναι. Ποιο Πλατανιά? Μου, ρε, Γρηγόρη, τι Πλατανιά? Γρηγόρη, σε περιμένει ο γιο μου Στακιοφόρος ο Τσαλάν, δεν σε χωνεύει, δεν σε γουστάρει γιατί τον έδιωξες και θα χτυπήσει το παιχνίδι. Εσύ πάνε εκεί πέρα να έχει τραυματισμού και κάρτες και τράβα να πούμε. Εγώ αν ήμουν ο Παράσχος θα στείλα ένα καυγά εκεί πέρα. Να έχετε και δύο κάρτες κόκκινες και να πάτε πιο αποδύναμα. Αφού ο Παράσχος μισεί τον ΠΑΟΚ επειδή τον διώξαν και έχει αποθυμένο. Το κατάλαβε τι θα γίνει. Άραγε να πάει για το κύπελο. Άραγε να πάει για το κύπελο, άραγε. Έγινε αυτό. Άντε, εσύ ρε κόκκινε, άραγε τι λες. Τι να πω, εσύ τα ξέρεις όλα. Όχι, προτείνω εγώ, τι. Άρα πες, τάξη. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Εγώ είμαι η επόμενη γραμμή. Εσείς είστε η επόμενη. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος δεν έχουμε πολύ χρόνο όμως. Ναι, ο κύριος. Δηλαδή σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει. Θα έχει τελειώσει. Ο Μαλάκος. Απόλλων Καλαμαριάς, ναι, που αδικήθηκε από εμάς, μας είχε πάρει ΑΕΚ. Το έχω πει, μας ρίξανε καπνογόνο βόμβα του στρατού στη Φιλαδέλφεια, κερδίζαμε ένα 0. Δεν ήταν ίδια χρονιά ρε Μαλάτο. Το 93 ήταν. Δεν ήταν, το 91 ήταν, δεν ήταν ίδια χρονιά. 91. Ναι. Ίδια περίπτωση. Λοιπόν, δεύτερον, να το αφαιρέσουν του Ολυμπιακού, για τώρα τα μάθα, 16 βαθμούς λέει, να μην παίξει το play-off, ναι, και να το βγάλουν και από το πρωτάθλημα για τα επόμενα 50 χρόνια, μπας και μπορέσει και ανέβει καμιά άλλη ομάδα να μας πλησιάσει. Μάλιστα. Τρίτον, αυτή η παλιωμάδα που έχει την ομάδα μπάσκετ στους 4 της Ευρώπης, του πόλο άντρες γυναίκες στους 4 της Ευρώπης. Δεν είσαι στους 4 της Ευρώπης στο μπάσκετ. Το βόλεϊ. Δεν είσαι στους 4 της Ευρώπης. Δεύτερη στο πρωταθλητριόν, πού είμαι? Στο πόλο πού είμαι? Για το μπάσκετ που είπες, bowling, να περάσεις πρώτα την ΕΦΕΣ που θα την περάσεις. Παιδί μου τερμάτισα τρίτος. Και τώρα λοιπόν, θα δούμε τα πράγματα. Όταν θα περάσεις. Που θα περάσεις, καλά. Τότε θα πούμε ότι να είμαστε οπότε ακριβείς. Οπότε κάντε εσείς τις συγκρίσεις, βάλε και τον Πετρωτό να λέει ότι θα μας αφαιρεθούν. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να αφαιρεθούν? Κάτσε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Γιατί να ανήσυχο? Μαλάτο, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Δεν έχει γίνει τίποτα, Γρηγόρη. Ανήσυχο σε βλέπω. Τίποτα δεν είμαι, ούτε ανήσυχο. Ανήσυχο σε βλέπω. 44 και προχωράμε. Να σου πω ότι έκλεισε στη Νότιχαμ, το έμαθε. Δεν ξέρω τι κάνουν εμένα. Εγώ ξέρω την ομάδα στο χορτάρι. Τα απ' έξω είναι για άλλους. Αν σε ικανό. Λοιπόν, ρε Μαλάκο, συγγνώμη. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Άκου να δεις. Μαλάτο, άμα σε ικανοποιεί αυτό το πράγμα που βλέπεις. Γιατί σε έχω για άνθρωπο που έχεις απαιτήσεις. Αν σε ικανοποιεί. Αν σε ικανοποιεί. Αν σε ικανοποιεί. Ωραίο που. Μα δεν με αφήνει να τελειώσει το σχολείο μου. Αν σε ικανοποιεί αυτό που βλέπεις στο χορτάρι από τον Ολυμπιακό. Τότε πάω πάσο. Okay. Είπα όχι φέτος. Όχι. Αλλά η ίδια ομάδα με τον Μιλιβόγιο και τον Ιντέγκη είχε ρίξει την ΑΕΚ 3-0. Δεν το ξεχάσαμε στο πρωτάθλημα. Και τώρα έχασε 2-1. Λέει το ένα γκολ ήταν με χέρι. Ήτανε. Τελείωσε η εκπομπή. Γιάννη, τελείωσε η εκπομπή. Σου ζητάω συγγνώμη. Κι εγώ. Να σε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, Καλέργης Νίκος, Πασχάλης Καζάκος. Καζάκος. Ναι. Ναι. Μιχάλης Μαμαράς ή Μάμαρας. Μάμα. Μελίτα Φιντάνη και Κουλτζής Σάκης. Ωραία, επίθετα.
Είναι οι πέντε οι οποίοι θα πάνε στο θέατρο Βεργίνα, δεν στείλανε. Οκτώ, πέντε στείλανε. Κουλτουριάριδες. Να δούνε την παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για να μάθετε πώς. Παράσταση. Κουλτουριάριδες.